2-10-7-859-0300. Pizza sauce, a quarter cup of mozzarella, and for toppings, anything. I can make your own at home. The all-around Conto's flatbreads. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Νόμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μεταδίδεται από το κανάλι 48 στον αέρα. Επίσης εκπέμπουμε και από τα Cable TV εδώ στην ηλιόλουστη και πάρα πολύ ζεστή Φλόριδα σήμερα. Εκπέμπουμε στο κανάλι 948 για το Spectrum Cable TV, όπως για το Frontier Cable TV στο κανάλι 24, για το WOW Cable TV πλατφόρμα IPTV στο κανάλι και στο κανάλι 108 της Φωνής των Ελλήνων στο Ελλάς Platform TV. Επιστοπλίσω στο wpso.com στο website. Εκπέμπουμε στο Facebook, στο Greek Voice Facebook και στο Greek Voice One στο YouTube. Να γράψετε στο YouTube Greek Voice Live
θα δείτε την εκπομπή μας ζωντανά στο YouTube, όπου και παραμένει στο YouTube για ever, καθώς όλους θα την κλείσουν. Επίσης, εκπέμπουμε στο Ισραήλ από το κανάλι 21, στο κανάλι Τηλεμουσική στο Ισραήλ και το κανάλι 22. Το 21 είναι στο Τελαβή και το άλλο είναι στο Χάιφα, το 22. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 727-725-5555. Από την Ελλάδα γράφτε 1-727-725-5555. Είναι το τηλέφωνο που μπαίνει στον αέρα. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Κρύο κάνει πολύ και κάτω, όπως μου λένε οι φίλοι ακροατές. Ιαπωνία, Ινδικό ωκεανό, Φιλιππίνες, Κίνα και όλες αυτές τις περιοχές που μας βλέπουν οι φίλοι τηλεθετές και ακροατές, με ό,τι μέσο έχετε στα χέρια σας. Μην ξεχνάστε, είμαστε στο Rokos TV, στο Android TV, στα μποξάκια, είμαστε σε όλα τα μποξάκια και όπου υπάρχει σύστημα μπορεί να πιάσει τη φωνή των Ελλήνων για πάρα πολλές δεκαετίες. Είμαστε και το πρώτο κανάλι που εκπέμπει στο διαδίκτυο, όπως και το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Εκπέμπουμε και στα μεσαία κύματα, στη συγχρονότητα των 1500 χιλιοκύκλων εδώ στη Φλόριδα και στα FM κύματα 101,9 FM στέρεο. Καλημέρα, είπαμε στην Αυστραλία, εντάξει, καλό βραδάκι να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, Ευρώπη και όλες τις περιοχές που μας ακούνε και στην Αφρική. Καλό απόγευμα, Καναδά, Αμερική και Λατινική Αμερική. Να περνάτε καλά, πάντα υγεία και χαρά. Λοιπόν, σήμερα ήταν να έχουμε τον Γκάς Μπιγκυράκη. Δυστυχώς όμως, μόλις με έγραψε text message από την Ουάσιγκτον, δεν μπορούσαν να φύγουν σήμερα γιατί έχουν κάτι απρόοπτα, ξέρετε, στην Ουάσιγκτον για να ψήσει κάποια ψηφίσματα να κάνει το Κογκρέσο και έτσι δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα κάτω. Κάποια στιγμή θα ανακοινώσουμε πότε θα είναι εδώ στην περιοχή μας για να μπει στον αέρα. Να πούμε το εξής τώρα που θα λάβουμε τηλέφωνα από τους φίλους και φίλες. Πολλά έχουν συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Τουρκία αγόρασε πλέον τα S-400 από τη Ρωσία. Περιμένουν ότι αυτή τη εβδομάδα θα κάνει celebration ο Ερντογάν για το πραξικόπημα που του κάνανε κτλ. Και δεν θα θέλει η Αμερική να πάρει καμιά απόφαση ακόμα. Αλλά περιμένουμε την απόφαση κάπου στο τέλος της εβδομάδος. Θα ακούσουμε τα γεγονότα σχετικά για την Τουρκία, που τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στην Τουρκία, αγαπητοί φίλοι. Τα S-400 θα τα βάλει προς την Κύπρο, στα Δωδεκάνησα, να χτυπάνε την Ελλάδα και προς τον Βορρά. Ήδη η Αίγυπτος έχει μποϊκοτάρει όλα τα προϊόντα της Τουρκίας και λέει θα ξαναγοράσουν τίποτα από σένανε. Επίσης και το Ισραήλ είναι έτοιμο να κάνει κάποια αναφορά. Μια φορά θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες ότι η Ελλάδα έχει κάποιους καλούς φίλους. Έχει την Αμερική, μόνο την Αμερική, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο. Έτσι θα... Αν θα γίνει κάτι, αυτή θα είναι η λεγόμενη σύμμαχη της Ελλάδος. Τώρα οι Ευρωπαίοι, όπως ξέρετε, καλά. Εντάξει. Όλο λόγια είσαι καμένη που λέγεται το τραγούδι. Εχθές ή προχθές άνοιξε νέο κόμμα στην Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή διαλύθηκε. Ο Μιχαλολιάκος που ήταν και ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής έμεινε μόνος του. 11 άτομα φύγανε από τη Χρυσή Αυγή και δημιουργήσανε με τον Ηλία Κασιδιάρη καινούριο κόμμα. Το οποίο θα, όπως λέγεται και στο Μακελιό, έχει πάρει τα 11 πόντους της 100 και παίρνει και ανεβαίνει συνεχώς το κόμμα αυτό. Είναι αγαπητός ο Κασιδιάρης, φαίνεται. Αλλά εντάξει, άλλα έλεγε και ο Πόστερ Μιχαλολιάκος στην αρχή έξω από την Ευρώπη να επιστρέψουν στην δραχμή, αλλά μετά λέει καλή είναι και η Ευρώπη να παραμείνουμε στην Ευρώπη, δηλαδή το κατεστημένο. Τέλος πάντων, τι να πεις. Εδώ στη Φλόριδα η θερμοκρασία είναι περίπου 96 βαθμούς Φαρενάιτ αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ ζέστη, 100 έφτασε στο Σικάγο σήμερα, έχουμε πάρα πολλές ζέστες, τι να πεις. Καλοκαίρι είναι. Καλά μπαλάκια σε όλους που έχουν έρθει στη Φλόριδα. Το βράδυ, αν και βρέξει κιόλας, πέφτει η θερμοκρασία στους 78-80 βαθμούς Φαρενάιτ, που είναι καλός ο καιρός, εντάξει. Συνηθισμένες θερμοκρασίες, αγαπητοί φίλοι. Και εμείς σας
παρασύρουν τα λεγόμενα από τα κανάλια σε όλο τον κόσμο, που σας παρουσιάζουν ότι η αλλαγή καιρού και τέτοια πράγματα, change therapy, οι θερμοκρασίες σας φέρουν ένα πανικό. Κάποιος που γράφει λέει, περάσανε τόσες χιλιάδες λέει κεραυνοί την περασμένη εβδομάδα λέει στην Αθήνα και στην Ελλάδα και γίνεται χαμός λέει, και τι γίνεται στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται τίποτα από τους κεραυνούς, είναι φυσικά οι κεραυνοί. Εδώ στη Τάμπα που είναι το στούντιό μας, έχει ονομαστεί από δεκαετίες τώρα η Τάμπα το Καπιτόλιο για κεραυνούς και αστραπές. Το Καπιτόλιο στον πλανήτη επάνω. Κουβεντιάζουμε πορτές το βράδυ, έρχουν πράγμα, πολύ πράγμα δηλαδή. Αλλά εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε, συνήθω και για σας. Είδα μερικές καταστροφές, είναι λυπηρό που χαθήκαν τόσες άτομα στην Ελλάδα από αυτή την κακοκαιρία που δεν ήταν έτοιμη. Δεν ξέρω αυτά τα σπίτια, πώς θα φτιάχνουν αυτά τα σπίτια, ψεύτικα είναι. Με 50 μίλια αέρα να πέσει σπίτι, δεν πέφτουν στη Φλόριδα με 50 μίλια αέρα. Με καμία κυβέρνηση δεν πέφτουν. Πρέπει να είναι ο αέρας δηλαδή 120 μίλια την ώρα, δηλαδή 220 χιλιόμετρα αέρα, για να πάρει τη σκεπή του σπιτιού σας. Ποια θα την πάρει? Αναλόγως πώς είναι χτισμένο το σπίτι. Βλέπετε όλοι στην Ελλάδα χτίζανε σπίτια, όπως λέει και ο Σπύρος ο Σκορδίλης ο συγχωρεμένος, είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Έτσι θα χτίζουν τα σπίτια στην Ελλάδα. Εκτός είναι καρά με αρμέ μπετό και τέτοια πράγματα που δεν το πειράζει τίποτα, ούτε σεισμός ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, λυπηρό αυτό. Εγκαινίασαν το καινούριο σύστημα στην Ελλάδα, αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα, για το emergency, δηλαδή εν ώρα ανάγκης για κακοκαιρία, για σεισμούς και αυτά τα πράγματα, να μπορεί να ενημερώνεται, για φωτιές, να ενημερώνεται το κοινό μέσα από τα κινητά τους. Δεν ξέρω να δοκίμασω όμως για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς σταθμούς αυτό το σύστημα. Δεν το είδα ακόμα. Μάλλον για τα τηλέφωνα μόνο είναι, τα κινητά. Αλλά πριν έχουν το σύστημα που έχουμε στην Αμερική. Στην Αμερική έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα που οι σταθμοί μας και όλοι εκπέμπουν με αυτό το σύστημα. Κάνει ένα μπι-μπι και κατευθείαν βγαίνει από το Federal Government ένας εκφωνητής και λέει αυτό είναι τεστ ή είναι actual για emergency. Είναι για πόλεμο, είναι για κακοκαιρία, για τυφώνες, για ανεμοστρόβιλους, οτιδήποτε σε κάθε περιοχή πάει με το zip code που είναι η περιοχή. Και αυτά γίνονται active μόνο στην περιοχή που, είναι, που θα γίνει το μακελιό δηλαδή. Όπως τώρα έχουμε το τυφώνα που πάει για τη Νέα Ορλεάνη. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Μερικές βροχές είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Λιγάκι αέρα, όχι πολλά πράγματα, αλλά εντάξει, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρα και ζεστή μέρα. Είναι η εποχή για τους τυφώνες στη Φλόριδα. Να κάνετε καλά μπανάκια όλοι σας. Δεν θα έχω σήμερα κανέναν ναι, εδώ στην εκπομπή. Προσπαθώ να βρω τον πάτερ Απόστολο Γκατσιά να μας πει αυτός μερικά λόγια, αλλά το Skype είναι κλειστό, δεν μπορώ να τον εντοπίσω κιόλας. Αν με ακούει, πάτε άνοιξε το Skype να μπούμε στη γραμμή. Ο Απόστολος Γκατσιάς, άμα ανοίξει το Skype του, να μπούμε στη γραμμή και να ακούσουμε τι έχει να μας πει με τα γεγονότα κάτω. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας 707-725-5555. Κύμα λαθρομεταναστών, κυρίες και κύριοι, ήρθε και πάλι στην Ελλάδα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και θα συνεχίζεται το κακό αυτό με τους λαθρομετανάστες. Ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που έκανε σήμερα ή την περασμένη εβδομάδα, να βγάλει πάρα πολλούς αστυνομικούς στο δρόμο. Δηλαδή καινούριους αστυνομικούς, έβγαλε τους λεγόμενους αστυνομικούς του αριστερού κόμματος, των κομμουνιστών, και τους έβαλε καινούριους δικούς τους ανθρώπους που βγαίνουν στους δρόμους για να προστατέψουν τον πολίτη. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Διότι η αστυνομία δεν υπήρχε στην Ελλάδα για τον πολίτη. Το μόνο που υπήρχε η αστυνομία είναι για να πηγαίνουν οι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, οι βουλευτές θα πηγαίνουν και να έχουν 10 αστυνομικούς ο καθένας. Μόνο αυτοί είχαν αστυνομία. Ο παππούς και η γιαγιά και οι απλοί Έλληνες πολίτες δεν είχαν τίποτα αστυνομία. Τηλεφώναγε στην αστυνομία, μπα, τίποτα. Τι να σου πω, ρε παιδί μου. Άσχημα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Για να δούμε τον πάτερ Απόστολο,
Μια και άνοιξε νομίζω το Skype εδώ πέρα, τον καλέσω. Ένα λεπτό. Να τον καλέσουμε και να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Το άλλο είναι το εξής. Το όνομα της, το Σκοπείο για Βόρεια Μακεδονία, κανείς δεν λέει τίποτα. Είναι σαν τυφλά. Μπούμ και κάτω. Σαν τυφλά. Τι να σας πω. Να πάμε στον Πάτρικ. Έχω τον Πάτρικ τώρα στη γραμμή. Νομίζω έτσι το. Έλα Πάτρικ, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Στην όμορφη Ελλάδα μας πάντα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνεις, πώς πας? Δόξα τω Θεώ, ας λέμε. Μήπως ξύπνησα μια 12 ώρα, 12.30 ώρα το βράδυ στην Ελλάδα, κοιμόσουνε ή ξενυχτάς? Άγγελε, έχουμε ένα πολύ κακό σύστημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, κόβεται συνεχώς και αυτό έχει επιπτώσεις και στο διαδίκτυο. Απλώς σε προειδοποιώ, μπορεί να έχουμε διακοπές. Να σου πω, κύριε, εντάξει, είπα, όπως και την άλλη φορά δεν προκάλαμε να πούμε και ένα καληνύχτα. Τέλος πάντων, υπόθεση εξής, μια και είπες για τη ΔΕΗ, θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες ότι η ΔΕΗ έχει χρήματα. Πάρα πολλά λεφτά η ΔΕΗ. Αλλά την έχουν την εταιρεία αυτή για να τη δώσει τώρα η νέα κυβέρνηση σε ιδιώτες. Κάποιος έμπιστος θα πάρει τη ΔΕΗ και θα γίνει ιδιωτική επιχείρηση. Με πολύ χρήμα. Αλλά θα την πουλήσουν, επειδή είναι η ΔΕΗ τώρα μπατηρημένη και δεν έχει λεφτά και δεν βγάζει τίποτα, θα τη δώσουν και θα την πουλήσουν, ας πούμε, όσο και όσο. Έτσι γινόταν και με τον Παπαντρέου, ξέρετε. Έπαιρνε τα πάντα, τα έκλεινε και μετά τα πουλάγανε δεξιά και αριστερά με τιμή των εσκάτων που λέει τους. Η μία δημόσια επιχείρηση που μου λέει ότι μπαίνει στο χώρο τώρα, είναι δυνατόν με 9-12 εκατομμύρια πελάτες και να μπαίνει στο χώρο? Κάτι συμβαίνει, κάπου χάνονται χρήματα. Πολλές εταιρείες θα πάνε και θα γίνουν ιδιωτικές στην Ελλάδα. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής: ποιος θα πάρει τις εταιρείες και γιατί τις αφήνει τις εταιρείες να κάνουν ευτόχευση? Γιατί υπάρχουν συστήματα. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης είπε στην γερμανική εφημερίδα προχτές, που είχε μια συνέντευξη, ότι θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα στην Ελλάδα, θα καθαρίσει το σύστημα της Ελλάδος, και καλό αυτό που το λέει. Έδωσε μια έτσι στους Γερμανούς ότι είμαστε όλοι διεφθαρμένοι, αλλά θα τους πετάξω όλους στα σκουπίδια, θα καθαρίσει το σύστημα και θα είναι η Ελλάδα πραγματικά μια Ελλάδα, είμαστε υπερήφανοι. Και τόνισε μάλιστα στην εφημερίδα ότι δεν θα βάλει σε θέσεις κλειδιά να γίνουν υπουργοί, υφυπουργοί, πολιτικοί κτλ. Ή σε κυβερνητικές θέσεις και οτιδήποτε άλλο, συγγενείς, κουμπάρους και φίλους. Εν τω μεταξύ κάποιος γράφει και μου λέει, τι λέει αυτός κύριε Αγγελάτη, είναι δυνατόν? Εφόσον έβαλε, λέει, το συγγενή του εκεί πέρα από τη Νέα Υόρκη, τον που δεν είχε να κάνει τίποτα με την Ελλάδα, τον ιδιοκτήτη του Εθνικού Κήρυκα, τον Αντώνη Διαμαντάρη, ο οποίος έβαλε υφυπουργό απόδημο ελληνισμού. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Ξέρω κι εγώ, ο καθένας κάνει τα δικά του. Λοιπόν, Πάτερ, κάποιος μου έστειλε ένα βίντεο προηγουμένως, δεν μπορώ να το βάλω στον αέρα αυτό το βίντεο, το κάνω ριπόστ, είναι από το Αφγανιστάν, οι μουσουλμάνοι. Πιάσανε μια κοπέλα 27 χρονών μπροστά στο φακό, την κάνανε τη γυναίκα. Τι να σου πω, τη σκοτώσανε. Και μετά τη βάλανε φωτιά και την κάψανε. Ζωντανή. Φοβερό πράγμα αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν θα το βάλω στο Facebook και να μην κλείσω και το Facebook. Γιατί άμα βάζω τέτοια πράγματα, ξέρουμε ότι τα κλείνουν. Τα κλείνουν τα πάντα. Λοιπόν, μάθαμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης άνοιξε καινούριο κόμμα. Γνωρίζεις τίποτα? Για πες μας. Συζητούσαμε για αυτό το θέμα με κάποιους φίλους σήμερα, όχι μόνο για τον Κασιδιάρη, αλλά γενικότερα για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικά τι συνέβη το τελευταίο διάστημα. Και προσπαθούμε να αξιολογήσουμε όσα γίνονται. Εγώ εξέφρασα την άποψη ότι αυτό είναι καλό πράγμα, δηλαδή. Καλό είναι οι άνθρωποι να φτιάχνουν κόμματα, γιατί αυτό είμαστε οι Έλληνες, είμαστε νοοτροπία εγωιστές, δηλαδή παίζουμε μπάλα μόνοι μας. Γι' αυτό και δεν μας χωράει η Ελλάδα. Γι' αυτό και ο Έλληνας φεύγει αλλού και μεγαλουργεί εκτός από την Ελλάδα γενικότερα. Τώρα ως προς το φαινόμενο το συγκεκριμένο του Κασιδιάρη, νομίζω είναι ένα άξιο παιδί, ένας άνθρωπος που ολοκληρώνει λόγο, έχει εφράδια λόγου, γνώση, εγώ πιστεύω ότι έχει και καρδιά καλή,
ότι πάντοτε έχει ένα όραμα. Τουλάχιστον αυτό που λέει ότι αγαπάει την Ελλάδα, πιστεύω ότι την αγαπάει. Πολλές φορές οι άνθρωποι υποκρινόμαστε βέβαια και δεν συμβαίνει αυτό που λέμε να είναι και ουσία. Εγώ τον έχω μέσα, έχω καλή εντύπωση για αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι ιδεολόγος άνθρωπος και εκείνο και ένα σπάνιο φαινόμενο που δεν μπορούμε να το δεχθούμε στην Ελλάδα, όπου οι περισσότεροι αναμισούν αυτή τη χώρα που φαίνεται. Εγώ τουλάχιστον κρίνω τις πράξεις τους ότι μισούν την Ελλάδα, Άγγελε. Ένας άνθρωπος που υπογράφει, ας πούμε, να έρθουν στην Ελλάδα 35 εκατομμύρια λαθρέοι, μισεί την Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να γεμίζει τζαμιά την Ελλάδα και τέτοια πράγματα, ασφαλώς μισεί τη χώρα του ή καταστρέφει τη γλώσσα, την παιδεία, την παράδοση, όλες τις συνήθειές μας τις γνωστές που εσύ και εσύ καταγγέλεις πολλές φορές. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι τριών ειδών. Άνθρωποι που αγαπούν, άνθρωποι που μισούν και άνθρωποι που είναι ουδέτεροι ως προς την Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει δηλαδή ότι θέλει ας γίνει όπου ζεις και πατρείς. Και γι' αυτό δεν ξέρω ποια μοίρα μας περιμένει. Στις συζητήσεις που είχαμε μερικούς φίλους, μιλούσαμε για τα ναρκωτικά, μου λέει, ας πούμε, για τόνους μιλάμε, Άγγελε, τι γίνεται, πού πάει η νεολαία μας τελικά σήμερα, χαπάκια, κράβια ολόκληρα, έμαθες για ένα καράβι που πιάστηκε, έτσι, πιάστηκε ένα ολόκληρο καράβι με τόνους. Και εγώ θεωρώ αυτή την ενέργεια πολύ σημαντική, ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει πάνω στην Κύη ενδεχομένως, κρίνοντας από ορισμένες ενέργειες. Εδώ θερίζουν τα ναρκωτικά. Και σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κατάσταση ζωώδη, τι να πει και οποιοδήποτε Κασιδιάρης και οποιαδήποτε άλλη ιδεολογία δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι, η ιδεολογία τους είναι το ναρκωτικό και θύματα της νέας τάξης, της νέας εποχής, αυτού του φαινομένου του φασιστοκομμουνισμού, που πώς το χαρακτήρισε, αλλοφασισμού, τι είναι αυτό που χαρακτήρισες. Οι άνθρωποι γίνονται όργανα ενός άψυχου συστήματος που τους θέλει ρομπότ, τους θέλει στην υπηρεσία του και κρεατομηχανή δηλαδή, αλέτονται. Οπότε το να εμφανιστεί ένας άνθρωπος, έστω να έχει μια ιδεολογία ή ένα σκοπό και να προσπαθεί να ορθώσει λόγο, να μιλήσει όπως ο Κασιδιάρης, για μένα είναι έτσι πάντοτε μια θαυμαστή εξαίρεση για όσους μπορούν να μιλήσουν και δεν είναι ενδοσύλλογοι, δεν είναι χαφιέδες, δεν είναι προδότες και να νοιάζονται για αυτόν τον κόσμο. Βλέπω δηλαδή ότι για τον κόσμο της Ελλάδος δεν νοιάζεται κανένας. Και μπορώ να πω γενικότερα αυτό το φαινόμενο. Ούτε από τους θεσμούς, δεν βλέπω καθηγητές πανεπιστημίων να καταγγέλουν τις 500.000 εκτρώσεις και τις άλλες ανομαλίες που γίνονται εδώ, να καταγγέλει τις εθνικές προδοσίες. Δεν βλέπω, ας πούμε, πέρα σφυρίζει ακόμα και η Εκκλησία ή οι καθηγητές πανεπιστημίου, λες και δεν βλέπουν γύρω την καταστροφή που γίνεται. Και μάλιστα μια καταστροφή που ο Θεός επέτρεψε και στη φύση τώρα να εκδικείται αυτό το λαό. Τώρα θα μου πεις, έχει σημασία η αμαρτία των ανθρώπων σε αυτά που επιτρέπει ο Θεός στη φύση να δείχνει τέτοια πρωτοφανή φαινόμενα, πυρκαγιές, πλημμύρες, κακοδαιμονίες. Ίσως ας πούμε ότι όταν φεύγει η χάρη του Θεού, όταν ο άνθρωπος δηλαδή φύγει από τον δρόμο του Θεού, φεύγει και η χάρη από πάνω που τον προστατεύει. Είναι κάτι που το γράφουν και οι γραφές μας, ότι πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε τη μισθαποδοσία. Υπάρχει μια ανταμοιβή του Θεού για τα κακά που κάνουμε. Ζητάμε να προστατέψει ο Θεός την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, το σπίτι μας και οτιδήποτε άλλο, αλλά εμείς οι ίδιοι κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας να διώξουμε αυτή τη χάρη του Θεού. Τώρα, στο κόμμα του Κασιδιάρη, το οποίο υποτίθεται πρέσβευε τις αρχές και τις αξίες αυτές του Ελληνισμού, ήταν ίσως υποκριτική η στάση του, γι' αυτό και ο λαός, ας πούμε, ίσως να το καταψήφισε. Να το καταψήφισε σε αυτή τη φάση, ή μπορεί να έπαιξε και ρόλο αυτή η εβραϊκή singular που βγάζει τα αποτελέσματα. Και εγώ απορώ, δεν υπάρχει μια ελληνική εταιρεία να βγάλει τα αποτελέσματα. Που όπως έδειξαν πολλά πράγματα, γίνονται εκλογικές νοθείες, τις οποίες κατήγγειλε ο στρατηγός Αλιφαντής. Ίσως πρέπει μια μέρα να βγάλεις τον στρατηγό, ο οποίος είπε, εγώ είμαι 95 χρονών, θα πεθάνω, τα λέω για σας. Έκανε μια σπουδαία δήλωση ο στρατηγός στο ξενοδοχείο Καψής, όπου μίλησε για φοβερά πράγματα που περιμένουν την Ελλάδα. Τριχοτόμηση,
κόβεται η Μακεδονία, κόβεται η Κρήτη, κόβεται το ένα το άλλο, από που έχει τις πληροφορίες ο στρατηγός, από καλές πηγές θέλω να πω, από ό,τι ο ίδιος είπε, και με αγωνία μίλησε για αυτό το πράγμα, τι μας περιμένει. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το θετικό είναι ότι η Ελλάδα έχει τεράστιο πλούτο αυτή τη στιγμή ενεργειακό, πετρέλαια, αέρια, και η Ελλάδα και η Κύπρος. Και ένα ερώτημα, γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτά από τους υπεύθυνους? Δεν ακούσαμε κάποια κυβερνητική ανακοίνωση της νυν ή της προηγουμένης κυβερνήσεως περί αυτών των πραγμάτων. Και εδώ, μια που λέμε για τον Κασιδιάρη, ο Κασιδιάρης το κατήγγειλε αυτό το πράγμα πολλές φορές στη Βουλή. Κατήγγειλε την Ελλάδα, τη χώρα που δεν ανακήρυξε την ΑΟΣ, δηλαδή την περιοχή της, και να προασπίσουμε το σπίτι μας, να φυλάξουμε το σπίτι μας. Κοίταζα επίσης, Άγγελε, πόσους αυτούς τους δοσύλλογους τους φυλάνε. Δεν ήξερα, ας πούμε, ότι ποιον, τον Βεντιζέλο έξω τον φυλάνε, τον άλλο του Φραμπουράλια τον φυλάγαν 40. Και εμείς ο κόσμος είναι αφύλακτος ουσιαστικά, θύμα ληστιών, θύμα κακονομίας, κακοδαιμονίας και ούτω καθεξής. Και βλέπει κανένας αυτή την αδικία να ζούμε σε ένα κόσμο δύο ταχυτήτων. Δεν ξέρω αν το έχετε και εσείς στην Αμερική, αν έχουν ασυλία τα δικά σας πολιτικά καθάρματα, διότι οι άνθρωποι αυτοί ασφαλώς οποιονδήποτε άλλο εξυπηρετούν εκτός από το λαό και την πατρίδα που τους διάλεξε. Βλέπουμε δηλαδή άτομα ιδιωτελή να σφετερίζονται, να καθού ξεγελάσουν τον κόσμο, να σφετερίζονται τη θέση τους για προσωπικό πλουτισμό, για προσωπικά σκάνδαλα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα αποκλειστικά ο χώρος πικνίκ για τους δοσύλλογους και για τους λοποδίτες δηλαδή, τους οποίους βέβαια ο λαός τους εκλέγει. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι ισχύει το παλιό ρητό, κάθε λαός έχει την κυβέρνηση που του αξίζει. Δεν μας αξίζαν καλύτεροι άγγελοι, μας αξίζαν Καμένοι, Τσίπρες, Μητσοτάγγελες και όλα αυτά τα ρεμάλια που έχουμε, ας πούμε, στην διακυβέρνηση. Δεν είμαστε κι εμείς καλύτεροι, έτσι. Τέτοια πάστα είμαστε δυστυχώς. Ο ελληνισμός βιώνει εποχή decadence και περιμένουμε να έρθει μια εποχή καλύτερη για τους Έλληνες, τα παιδιά μας να είναι καλύτερα, η γενιά των Ελλήνων, αν υπάρξει γενιά καινούργια Ελλήνων, γιατί γίνονται προσπάθειες οι νέοι Έλληνες να είναι οι λάθροι, αυτά τα εκατομμύρια που εισαγάγουν, και η χώρα αυτή εξοντώνει τα δικά της παιδιά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα, αν κάνει τέτοιο κόμμα ο Κασιδιάρης κάτι καλύτερο και έχει να πει κάτι καλό, ευχαρίστως να το ακούσουμε. Τώρα η νέα κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης είπε ότι θα βγάλει πάρα πολλούς αστυνομικούς, 1500 άτομα στους δρόμους. Μπράβο, καλό. Θα βγάλει, λέει, από τα πανεπιστήμια το πανεπιστημιακό άσυλο. Έτσι συζητείτε. Δηλαδή δεν θα μπορεί να κρύβονται οι εγκληματίες κομμουνιστές και σοσιαλιστές μέσα στα πανεπιστήμια και στα πολυτεχνία. Θα πηγαίνει η αστυνομία μέσα, μπαμ, θα σου μαγκώρει, θα τους πιάνει μαζί και με τους καθηγητές που είναι αριστεροί. Που αυτό πρέπει να γίνει. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει ο Μητσοτάκης, για να πετύχει κιόλας στο δρόμο του, εφόσον άρχισε να καθαρίζει λιγάκι την ατμόσφαιρα, να και έχει την πλειοψηφία, να κάνει και το εξής. Να φύγει και ο βουλευτικός άσυλος από τη μέση. Δεν μπορεί να κλέβεις ανοιχτά τον κόσμο δισεκατομμύρια δολάρια, να την πιέζει στο εξωτερικό και να κυκλοφοράς ελεύθερος, όχι μόνο ελεύθερος, αλλά να πληρώνει και το κράτος από του Έλληνα τα λεφτά και αστυνομικούς να σε προσέχουν, μη σε σκοτώσουν. Είναι αλήθεια, Άγγελε, πολύ σωστά επισημαίνεις, και εμείς βλέπουμε αυτές τις θετικές ενέργειες. Έκανε ο Μητσοτάκης, εδώ που τα λέμε, η κυβέρνησή του, μερικά καλά μέτρα, αυτό με τους αστυνομικούς, τα πανεπιστήμια που ξεβρωμίζει, όντως, ήταν θεαματικό να πιάσει, ας πούμε, όπλα, ναρκωτικά, κολοκύδια. Πολλά πράγματα. Γιατί τι είναι τα πανεπιστήμια σήμερα, κακά τα ψέματα, είναι μια φωλιά του φιδιού για να διακινείται η αναρχία και να ουσιαστικά να εκπαιδεύονται σε ανταρτοπόλεμο και ούτω καθεξής. Μακάρι, χειροκροτούμε και επικροτούμε και βλέπουμε, θετικά κρίνουμε τέτοιες ενέργειες φυσικά όταν γίνονται, και περιμένουμε να δούμε κι άλλες. Να μην είναι απλώς ένα τέχνασμα, αυτό να είναι ουσιαστικό. Οι Έλληνες να νοικοκυρέψουν τη χώρα τους. Μια χώρα η οποία είναι ρημάδι αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω, το ηλεκτρικό ρεύμα κόβεται εκατοντάδες φορές τη μέρα.
δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα επικοινωνίας. Και τώρα που μιλάμε μπορεί να κοπεί δηλαδή. Σήμερα κόπηκε 50 φορές. Γιατί ξέρεις τη ΔΕΗ, τα μεγάλα σκάνδαλα, φάγανε οι αλήτες τόσα λεφτά από τον κόσμο. Κρίμα, δεν μπόρεσαν να φτιάξουν κράτος. Τι λεφτά δόθηκαν στην Ελλάδα. Εμένα μου θυμίζει μια χωρίς πάτο, μια τρύπα χωρίς πάτο, Άγγελε. Και η Αμερική έδωσε το σχέδιο Marshall, θυμάμαι παλιά, και αργότερα τόσα λεφτά ρίχτηκαν μεσογειακά προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρήματα. Τόσο αλήτες είμαστε δηλαδή. Πού στο λύκο πήγαν αυτά τα λεφτά, δεν θα δώσει κάποιος λογαριασμό? Πού πήγε ο ιδρώτας των Ελλήνων ή οι επενδύσεις που έγιναν στην Ελλάδα? Σήμερα συζητούσαμε με μια παρέα φίλων για ανάπτυξη τουριστική ορισμένα θέματα και πιάσαμε ένα-ένα τα μαγαζιά της περιοχής μας, τα καταστήματα, το ένα Ρημάδι, το άλλο Συντρίμια, το άλλο οι καλύτεροι τόποι, ας πούμε. Τι ακριβώς κάνουν δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αλήθεια ότι είμαστε πολλές βαθμίδες κάτω από την εποχή της Χούντας δηλαδή και από περιόδους ανάπτυξης που θυμούμαστε. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Η Ελλάδα πάει στον βρόντο συνεχώς, έχει κοπεί η ανάπτυξη, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να σκεφτεί κάποιος, του λέω γιατί δεν κάνεις, είπα σε μερικά παιδιά, γιατί δεν αναλαμβάνεις εσύ αυτό το μαγαζί, αυτή την επιχείρηση, αυτό το τέτοιο. Μου λέει θέλω 20, 40, 50, πού τα έχω αυτά τα λεφτά, 50, 60 χιλιάδες για να τα ρίξω μέσα και να μπορέσω να κάνω κάτι. Έχουν αφήσει τον Έλληνα άφραγκο. Τον έχουν κάνει, ας πούμε, να ψάχνει σε ποια χώρα μπορεί να βγάλει ένα μεροκάματο, να πάει άλλος Κύπρο, άλλος Γερμανία, άλλος οπουδήποτε μπορεί. Και δυστυχώς η νεολαία που μας έμεινε, λέω, είναι τίγκα στο ναρκωτικό. Επειδή είχαμε αυτές τις συζητήσεις πριν από λίγο με την παρέα των φίλων, γι' αυτό τα μεταβιβάζω έτσι ανακατεμένα, όπως ανακατεμένα τα συζητήσαμε, ποιοι Έλληνες, ποια χώρα, ποια πράγματα, για ποια πράγματα μιλάμε. Και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Πρώτον, να ξαναπάρουμε την ευλογία του Θεού. Να ξαναγυρίσουμε στις παραδόσεις μας και στη σωστή σκέψη. Και τρίτον, να ξαναφτιάξουμε το κράτος. Χαίρομαι λοιπόν που ο Μητσοτάκης, όπως λες, έχει κάνει τέτοιες προσπάθειες. Τις βλέπουμε και τις εκτιμούμε. Μακάρι να οποιοδήποτε κάνει κάτι καλό, ας πούμε. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο κλέψιμο, ρεβούλα. Βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αλλά βλέπω και διεθνώς ένα νοικοκύρεμα. Είδα και το Σαλβίνι να πιάνει την άλλη την κουφάλα, την Γερμανίδα που τη στέλνει ο Σόρος και όλοι οι ελιτοπαρέα εκεί πέρα με τους λαθροεισβολείς και τα λοιπά. Είδαμε το καράβι αυτό που πιάστηκε στην Αφρική, στην Αμερική δηλαδή, με τα τίγκα που στο ναρκωτικό και όλα τα άλλα. Και πρέπει ο Ρότσιλντ να πάθει χοντρή ζημιά. Δηλαδή, βλέπουμε τον πόλεμο που γίνεται σήμερα στην ανθρωπότητα ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα των οικοκυρέων, ας πούμε, από τη μια μεριά, ξέρω εγώ, όσο θέλουν να κρατήσουν τις πατρίδες τους, τις χώρες τους, τις οικογένειές τους, τις παραδόσεις τους. Και βλέπουμε βέβαια και τους άλλους, όπως είπε στο Αφγανιστάν και αλλού, να κάνουν σατανικά έργα. Πιάσαν την κοπέλα, μία κοπέλα είναι μοναδική, σκοτώνουν συνέχεια. Η γυναίκα και το παιδί είναι ο αδύναμος κρύπος. Και δυστυχώς αυτές οι διαβολοθεσίες. Κι άλλη δολοφονία σήμερα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Λέω κι άλλη δολοφονία σήμερα στην Ελλάδα. Ναι, συνεχώς γίνονται περίεργα πράγματα και ο Έλληνας έχει χαλάσει, Άγγελε, πολύ. Δυστυχώς τόσο κανένας δεν πρόσεξε την ψυχή του Έλληνα να τον συντηρήσει. Έχουμε ευθύνη όλοι μας δηλαδή. Τι κάναμε τόσα χρόνια, τι νεολαία ετοιμάσαμε δηλαδή? Μια νεολαία που αγνοεί την εθνική μας ιστορία, που ποια οράματα έχει το νέο παιδί? Διότι και αυτά εισπράττουν το κύμα του πισιθυνατισμού. Είμαστε υπεύθυνοι και πρέπει να ζητήσουμε τους ενόχους. Δηλαδή δεν πρέπει οι άνοχοι να την βγάλουν καθαρή για μένα από τη ιστορία. Έχουμε καθήκον απέναντι στο Θεό δηλαδή. Να δείξουμε τα πρόσωπα εκείνα και τις καταστάσεις που έφεραν την Ελλάδα σε αυτό το χάλι. Γιατί αν δεν τα καταδικάσουμε αυτά τα πράγματα, τότε το έθνος μας θα εξαφανιστεί δηλαδή. Δεν είναι. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν μπορούμε να έχουμε 500.000 εκτρώσεις το χρόνο και 60.000 στην Κύπρος. Είναι ελεηνό αυτό. Είναι και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βγήκε μια γυναίκα, το έκανα και πώς θα την είδες, μια γυναίκα στα Αμερικάνικα. Ο πλανήτης μας λέει overpopulate και γι' αυτό λέει συνιστώ όλες τις γυναίκες θα έρθουν σε μένα να τις πω για να ρίχνουν τα παιδιά τους, να τα σκοτώνουν. Έστω και μέχρι 9 μηνών, να τα σκοτώνουν κατευθείαν. Είναι φοβερό, αυτό είναι έγκλημα. Υπάρχουν μερικές γυναίκες ψυχοπαθείς, οι οποίες έχουν μπει μέσα στο πολιτικό σύστημα του πλανήτη.
και αυτές, ας πούμε, προσπαθούν να παρακινήσουν κόσμο και κοσμάκι ότι δεν πρέπει να γεννάνε οι γυναίκες πλέον. Άλλοι δίνουν και χάνουν τα πάνω από ένα παιδάκι. Και τι να σου πω δηλαδή. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Και εδώ στην Αμερική προσπαθούν το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο έχει σχεδόν διαλύσει και δεν το βλέπω να υπάρχει σε 2 χρόνια αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί θα δημιουργηθεί κάποιο άλλο Δημοκρατικό Κόμμα, διότι είναι σοσιαλιστές και κομμουνιστές και οι οποίοι έχουν μανία και προωθούν λαθρέους. Στην Καλιφόρνια και στη Νέα Υόρκη λέει θα δώσουμε, λέει, δωρεάν νοσοκομιακή περίθαλψη στους λαθρέους, δηλαδή λίγα ήμικα, σκαστούς, σπίτια να μένουν, λεφτά, φαγητά να τρώνε. Και ο Αμερικανός πολίτης, ο οποίος έχει δουλέψει και έχει πολεμήσει για αυτό το κράτος, κοιμάται στον δρόμο. Άμα πας στην Καλιφόρνια, άμα δεν βγάζεις $50 την ώρα, σε πετάνε από το σπίτι σου έξω. Η κυβέρνηση σε πετάει έξω από το σπίτι σου. Σου παίρνει το σπίτι και το δίνει σε σκαστούς δωρεάν. Το χαρίζει. Δηλαδή κουβεντίζει. Αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Εδώ τα βλέπει ο Τραμπ αυτά και προσπαθεί να τα σταματήσει. Αλλά δυστυχώς το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο έχει και την πλειοψηφία με την προπαγάνδα του, κατάφερε να έχει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, να περνάνε νόμους σκότωμα τα παιδιά. Μπούμ. Ακόμα και ο Έλληνας πολιτικός κάτω στη Νέα Υόρκη, που είδε αρκετοί από αυτούς, μέσα στην πολιτεία, μέσα στην πόλη της Νέας Υόρκης, ψήφισε ο Γιάνναρος. Ο πατέρας του έβγαινε εδώ πέρα και ήταν πολύ καλός ο πατέρας του, οικονομολόγος, εδώ και 30 χρόνια πίσω. Αλλά ο γιος βγήκε αλλόμαλο το παιδί. Και λέει σκότωμα τα παιδιά. Να τα σκοτώσουμε. Δηλαδή πώς ψηφίζετε εσείς τέτοιους ανθρώπους, όπως ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης ή στην Καλιφόρνια τον κυβερνήτη ή αυτούς τους βουλευτές οι οποίοι μιλάνε και ή όπως η άλλη Μουσουμάνα που είναι στη Μινεσότα ή η άλλη Κορτέζα στη Νέα Υόρκη, η Αλεξάνδρα Κορτέζα, και οι οποίοι, ας πούμε, έχουν μανία για σοσιαλισμό, κομμουνισμό και έγκλημα. Δηλαδή κουβεντίζεται τρελά πράγματα. Mm-hmm. Τρελά πράγματα. Και δεν διαφέρει η Αμερική, δεν τους διαφέρει η Αμερική πλέον. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα να ανατρέψουν το καθεστώς της Αμερικής. Να μην υπάρχει καπιταλισμός, να φύγει ο καπιταλισμός από τη μέση. Εδώ άμα κοιτάξεις και στην Ελλάδα, για 44 χρόνια η προπαγάνδα ήταν μεγάλη εναντίον του καπιταλισμού, εναντίον της Αμερικής. Και εγώ ρωτάω, τότε εφόσον δεν σας αρέσει ο καπιταλισμός και δεν χωνεύετε αυτή τη χώρα, γιατί έρχεστε σκασί στην Αμερική? Γιατί έρχεσαι στην Αμερική σε ένα καπιταλιστικό καθεστώς, δεν μπορώ να καταλάβω. Το καταλαβαίνεις, πάτερ? Δηλαδή φωνάζουν, βρίζουν, ο καπιταλισμός μας έχει κάνει, μας έχει ράνει, αλλά όλοι τους θέλουν να έρθουν στην Αμερική ακόμα και σκαστεί. Να μπουν στην Αμερική, να γίνουν και αυτοί καπιταλιστές. Άρα τι σας ενοχλάει ο καπιταλισμός? Από τη μία πλευρά θέλετε να έρθει στην Αμερική, αλλά από την άλλη βρίσιμο. Έτσι πάει η υπόθεση. Προχτές κάψανε τη σημαία την Αμερικάνη και την πογιατίσανε κάτω στην Καλιφόρνια σε ένα γραφείο που είναι το μεταναστεύσεως, ξέρεις, σε Immigration Office. Έχει την Αμερικανική σημαία πες. Την κατεβάσανε την Αμερικανική σημαία και βάλανε τη Μεξικάνικη σημαία. Mm-hmm. Το καταλαβαίνεις τι κάνανε? Και λέει εδώ είναι Μεξικό. Προκλήσεις. Στην Αμερική, πού στο Λος Άντζελες. Προκλήσεις. Προκλήσεις, δηλαδή όπως σημαίνει και στην Ελλάδα. Κατεβάζει την ελληνική σημαία, βάζει την τουρκική σημαία. Τέτοια πράγματα και αυτά δεν τα κάνουν εξής. Είναι οι κομμουνιστές που τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Βοηθάνε οι κομμουνιστές. Όλα τα κομμουνιστικά κόμματα στην Ελλάδα είναι υπέρ της Τουρκίας και υπέρ των Σκοπίων. Ναι, βέβαια. Οτιδήποτε ανθεληνικό, ας πούμε, το υποστηρίζουν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι, να μην υπάρχει ιστορία της Ελλάδας, να μην υπάρχει ο Μέγας Αλέξανδρος, να μην υπάρχει ο Πλάτωνας, ο Σοκράτης, τίποτα, ή ο Παρθενώνας. Δεν είναι ελληνικά, σου λέει αυτά. Ποιοι, πού τα βρήκατε, τα έχετε κλέψει, λέει. Έτσι λένε οι κομμουνιστές. Δηλαδή ότι... Ναι, συνέχισε. Λέω, γίνεται ένα φοβερό σκάνδαλο στον χώρο της αρχαιολογίας στην Ελλάδα σήμερα. Αλλά θα σας πω κάτι που συζητήσαμε πριν από λίγο. Ένα παιδί πήρε τον πατέρα του και πήγε σε ένα κλαμπ τη νύχτα να πιούν ένα ποτό, δεν ξέρω πώς πήγαν το βράδυ, γύρω στις 2 η ώρα 3 πλακώνει η αστυνομία με τα πιστόλια μέσα, όλοι στο έδαφος, και τους βάλανε όλους όσους ήταν στο κλαμπ, 300 άτομα, 200 πώς ήταν, για εκτός από αυτόν και τον πατέρα του, το παιδί και τον πατέρα του που είχαν πάει εκεί. Εσείς, λέει, τι ζητάτε εδώ? Όλοι οι άλλοι είχαν ναρκωτικά. Έχουν κοκαίνες, κάτι χαπάκια, κάτι, όλοι είχαν ναρκωτικά. Στην φαίνεται. Ελλάδα αυτό. Ναι, στην Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι τα ίδια γίνονται και σε εσάς. Αυτός ο λαός, Άγγελε, αυτοί οι άνθρωποι, αρρωστανιές, ναρκωτικά, μπορούν να σκεφτούν, μπορούν να ψηφίσουν, μπορούν να έχουν οράματα, τι να έχουν.
σαπίζει η νεολαία μας. Λέω τα πραγματικά προβλήματα που δεν νοιάζεται κανένας. Γιατί δεν είδα αυτά τα προβλήματα να συγκίνησαν ένα καθηγητή πανεπιστημίου, ακόμα και έναν πολιτικό, έναν εκκλησιαστικό παράγοντα, έναν... δεν τα ακούμε. Και μάλλον ακούμε το αντίθετο πολλές φορές, ότι η αστυνομία, η μπάτση πουλάνε την ηρωίνη και η αστυνομία δηλαδή κάνει στραβά μάτια και μίζε σε αυτά τα πράγματα και ούτω καθεξής. Αυτό που θα ακούτε και εσείς ίσως, και ασφαλώς αυτά όλα τα φορτία δεν έρχονται χωρίς να το ξέρουν. Το τράφικινγκ, αυτά τα φορτία με τις κοπέλες, ξέρεις, και τα παιδάκια που παίρνουν οι ανώμαλοι παιδεραστές σε όλο τον κόσμο, και οι οποίοι έχουν υψηλές κυβερνητικές θέσεις και καλύπτονται. Γι' αυτό και δεν είδα να γίνεται ένα συνέδριο για την παιδεραστία, ρε παιδί μου. Υποφέρουν εδώ πέρα ολόκληρες οικογένειες, αν βιαστεί ένα παιδάκι. Δεν είναι μόνο το παιδάκι που βιάζεται. Βιάζεται και ο πατέρας του και η μάνα του και η γιαγιά του και ο θείος και ο διπλανός, και όλοι βιαζόμαστε. Ουσιαστικά βιάζεται η κοινωνία μας. Λέω, αυτά τα θέματα που είναι κοινά, εγώ πιστεύω και στην Αμερική και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και στο Αφγανιστάν, αυτού του είδους η σατανίλα, γιατί εγώ δεν θα το πω ούτε φασισμό, ούτε κομμουνισμό, ούτε άλλο χαρακτηρισμό. Μιλώ για σατανίλα. Ο κόσμος δέχεται ένα επικίνδυνο κύμα σήμερα, ιδεολογικό πόλεμο πρωτίστως, με φυσικές συνέπειες από αυτούς που σκέφτονται το κακό, κάνουν το κακό για να κερδίσουν, και γι' αυτό τον πρώτο λόγο έχει ξανά η Εκκλησία και οι θεσμοί. Θα πρέπει ή να προστατέψουν τους ανθρώπους ή να πούν αν έχουν πουληθεί και αυτοί στη μασονία. Αν έγιναν όλοι μασόνοι και σατανιστές, τελείωσε η ιστορία δηλαδή. Για την ανθρωπότητα θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, πάει κατά διαβόλου δηλαδή. Οπότε όσοι αισθάνονται μια ευθύνη σε αυτό το πράγμα, θα πρέπει κυβερνήσεις, νομικοί, άνθρωποι του πνεύματος, δημοσιογράφοι αν υπάρχουν. Αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι σε όλους τους τομείς έχουν εισχωρήσει πράκτορες του κακού, θα λέγαμε. Γι' αυτό χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να συντονιστούμε, οι οικογένειες να το κάνουν αυτό, να εμπνεύσουν στα παιδιά τους ορισμένα πράγματα, να εμπνεύσουν τα σχολεία, τα οποία σχολεία και εσύ παραδέχεσαι, φαντάζομαι, ότι στην Αμερική παραδείγματος χάρη έχουν γίνει άντρα αυτής της σκοτεινής δύναμης, πιστεύω, αθεΐας και μιζέριας. Προσπαθούν οι ανώμαλοι και οι ανώμαλες και εδώ στις ΗΠΑ να περάσουν νόμους στην παιδεία, στα σχολεία, ότι δηλαδή για ομοφιλοφιλία, μικρά παιδιά ξέρεις, παιδεραστία σε μικρά παιδιά είναι καλό, τέτοια πράγματα ξέρεις. Εδώ την περασμένη εβδομάδα πιάσανε παιδεραστές που δουλεύαν στο Disney World, στην, εδώ στο Disney World, στο Ορλάντο. Τους πιάσανε πολλούς, δεν ήταν ένας ή δύο, πολλούς, ολόκληρη συμμορία. Και πιάνε, γιατί πας εσύ με το παιδάκι σου 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 χρόνια στο Disney World, και εκεί έχουν γίνει μια φωλιά από παιδεραστές μέσα. Και πιάνε τα παιδάκια και τα χαλάγανε τα παιδάκια. Η FBI τους έπιασε όλους, πήγε φυλακή όλους. Πάει ο καθένας 20 και 30 χρόνια φυλακή. Υπάρχει νόμος εδώ. Βγαίνουν τώρα οι αρχηγοί τους που είναι πολιτικοί, πιάσει στην ελευθερία του ατόμου. Ποια ελευθερία του ατόμου? Δηλαδή ένας εγκληματίας ο οποίος βγαίνει με ένα περίστροφο και σκοτώνει 100 άτομα το λεπτό πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος, και αυτή είναι η ελευθερία του? Αυτό εννοείς και τον υποστηρίζεις? Ένας παιδαρεστής ο οποίος πάει και χαλάει τόσα αγοράκια ηλικίας από 6 έως 12 χρονών, εντάξει, πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος? Είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι. Να τους πάμε σε μια κλινική να γίνουν καλά. Οδόντα αντιοδόντος οφθαλμό. Αυτά είναι. Αυτό το κακό σημαίνει ότι πολλά πολιτικά, πρόσωπα, όπως βουλευτές και τα λοιπά, που πηγαίνουν και στην Ελλάδα και στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε, σε πολλά κράτη, έχουν αυτές τις ιδεολογικές αρρωστημένες ιδέες. Δηλαδή κομμουνισμός, σοσιαλισμός, να σου φάω τα λεφτά, να σε κλέψω, ο κλέφτης να είναι ελεύθερος, ενώ ο καλός θα είναι στη φυλακή. Να μην υπάρχει θρησκεία, να μην υπάρχει ορθοδοξία, να μην υπάρχει χριστιανισμός, όλα διαλυμένα. Θέλουν ένα κράτος διαλυμένο, μια οικογένεια διαλυμένη. Γιατί τα θέλουν αυτά τα πράγματα? Για να μπορούν να διοικούν καλύτερα. Γιατί άμα μια οικογένεια είναι διαλυμένη, διοικούν καλύτερα.
Γι' αυτό και στο Facebook και στο YouTube, άμα κοιτάξεις και κάνεις ένα shorts, θα δεις ελεύθερα ανώμαλα πράγματα, χωρίς να ενοχλούνται, και στο Facebook, χωρίς να ενοχλεί, και χωρίς να τους ενοχλεί το Facebook. Κάμε εσύ παπάς πεις, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και είμαι πατριώτης και αγαπάω την πατρίδα μου, θα σε κλείσουνε. Που θα αναφέρεις ότι αγαπάς και είσαι πατριώτης, που θα αναφέρεις τη λέξη πατριώτης, θα σε κλείσουνε. Γιατί δεν θέλουν τέτοια άτομα να μοιράζονται τις ιδέες τους για το καλό της οικογένειας. Είναι όλοι τους corrupted, είναι όλοι τους, ας πούμε, διαλυμένοι. Τι να σου πω δηλαδή. Τα βλέπουμε κάθε μέρα. Τα ζω κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς. Ναι, από ό,τι φαίνεται οι αρχές των Ιλουμινάτων κυριαρχούν σήμερα στην ανθρωπότητα. Κατάργηση της ιδιοκτησίας, κατάργηση της πατρίδας, κατάργηση της οικογένειας, κατάργηση, ας πούμε, κάθε αξίας, και η ανθρωπότητα να οδηγηθεί στο χάος για να μπορέσει ο λύκος, ο αντίχριστος όπως λένε, να έρθει στην ανθρωπότητα για να φάει όποιον βρει. Ως λέον οριόμενος αναζητεί την εκαταπή. Ζούμε σημαδιακές μέρες. Αυτό που θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους πιστούς ανθρώπους, γιατί στους άλλους δεν έχει κανένα νόημα να αναφερθούμε, οι άλλοι είναι στην απώλεια, είναι μέσα στο κόλπο, είναι μέσα στην αμαρτία, είναι μέσα σε αυτές τις συνήθειες. Οπότε οι πιστοί πρέπει να ξέρουν και να τους στηρίξουμε. Αυτός είναι ο ρόλος κυρίως των κληρικών, ότι ο Χριστός είπε ότι δεν είναι μόνοι. Είπε ο Κύριος ότι μαζί σας θα είμαι όλες τις ημέρες έως τη συντελεία του αιώνος, μέχρι το τέλος θα είμαι μαζί σας, και όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου. Ακριβώς αυτό κάνουμε αυτή την ώρα εσύ και εγώ, συζητάμε έχοντας εμπιστοσύνη, πίστη στον Χριστό, ότι δεν είμαστε μόνοι, και ο καθεθαμηθής δηλαδή την κατάσταση θα στείλει ανθρώπους, θα οικονομήσει όπως λέμε ο Θεός στις δύσκολες αυτές καταστάσεις για την ανθρωπότητα, όπου συμμαχίες κάθε μέρα αλλάζουν και γίνονται νέα μέτρα. Όσοι παρακολουθούμε τη γεωπολιτική, βλέπουμε μια φοβερή ταχύτητα, άγγελε. Όσοι παρακολουθούμε τις οικονομικές εξελίξεις και τα οικονομοτεχνικής φύσεως θέματα δηλαδή, και την απληστία που δέρνει όχι μόνο ανθρώπους, ληστεία και απληστεία, παρατηρούμε και κράτη άπλιστα. Εδώ η Ελλάδα έχει, ας πούμε, συνεχόμενα τώρα κοντεύουν 30-40 χρόνια την εποχή της Χούντας που θυμάμαι εγώ. Να σήμερα θα μας επιτεθούν, αύριο μας προκαλούν, κάζους μπέλι, παραβιάσεις σήμερα, παραβιάσεις αύριο. Ζούμε σε ένα καθεστώς τεχνητού τρόμου, και φαντάζομαι ανάλογου τρόμου ζουν και οι άλλοι λαοί. Δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί είναι καλύτερα, όπου αυτοί οι λαθρομπάσταρδοι πάνε μέσα και σκοτώνουν τον ένα, βιάζουν τον άλλο, κάνουν, και λέει τον έβαλε φυλακή. Τι φυλακή, ρε? Σκότωσε τον αλήτη, να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή ο Θεός έδωσε ένα νόμο. Λέει οφθαλμό αντιοφθαλμού και οδόντο αντιοδόντος, και καθαρίστε αυτά τα σκουπίδια, ξεπρομίζει, πάει στο διάλογο, να ζεις καλά η κοινωνία δηλαδή. Δεν νοιάζονται να ζεις καλά η κοινωνία. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι της κοινωνίας στον κόσμο, άρπαξαν την εξουσία, νοιάζονται να φέρουν το χάος, τη σαπίλα, την προστιχιά και γενικά τη διάλυση, για να μπορέσουν να κυβερνήσουν ένα σώμα ανθρώπων ανέστιο, homeless όπως λέτε εσείς, και ένα κόσμο που είναι τρελός, που δεν μπορεί να ορθώσει λόγο, να ορθώσει σκέψη, να ορθώσει αντίσταση. Και δυστυχώς οι πράκτορές τους μπήκαν μέσα σε όλους τους θεσμούς, γιατί θα σε ρωτήσω τι κάνει το FBI, τι κάνει η CIA, τι κάνουν οι δικές μας υπηρεσίες ασφαλείας και ούτω καθεξής. Ποιοι τις διοικούν εν τέλει αυτές τις υπηρεσίες? Πουλάνε οι μπάτσοι την ηρωίνη ή όχι? Δηλαδή πώς τα trafficking, αυτά τα ολόκληρα φορτία με πόρνες και σκλάβες και παιδάκια και τα λοιπά, θέλουν να τους πιάσουν? Έχουν τη βούληση τα κράτη? Από ό,τι μου είπαν αστυνομικοί διευθυντές, είναι υπόθεση ένα 24ωρο να τους πιάσουν όλους. Άρα εγώ συμπεραίνω, άγγελε, ότι ζούμε σε ένα υποκριτικό κόσμο, σε ένα φαρισαϊκό κόσμο, που δήθεν σέβεται ορισμένες αξίες διεθνούς δικαίου, τοπικού δικαίου δεν έχει σημασία, διεθνείς συμφωνίες κτλ. Και στην πράξη κάνει άλλα πράγματα. Άλλα λέει το Σύνταγμα, προβλέπει το Σύνταγμα κάθε χώρας και της Ελλάδας και των ΗΠΑ κτλ. Τι κάνεις όταν μπαίνει κάποιος στη χώρα σου? Λαθρέα. Γι' αυτό έχει φρουρούς τα σύνορα, να πυροβολήσουν. Αν πυροβολήσουν καμία εκατοστή από αυτούς τους αλήτες, αν βάλουν ένα ναρκοπέδιο, κανένας δεν θα μπει σε καμία χώρα δηλαδή. Αλλά τι κάνουν, ξυλώνουν τα ναρκοπέδια,
και οι ίδιοι τους φέρουν από τα σύνορα, μάλλον τους προσκαλούν. Στην Ελλάδα είχαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα λοιπά. Καλώς όρισες Χασάν, ελάτε κι άλλοι. Και υπογράφουν συμφωνίες τέτοιες. Τι δουλειά έχει ένας πρωθυπουργός της Ελλάδας να υπογράψει συμφωνίες στο σύμφωνο Μαρόκου, να έρθουν 35 εκατομμύρια μαμελού και εδώ, σαν τους Αφγανούς που περιέγραψες, που σκότωσαν την κοπέλα. Αυτοί έχουν άλλα έθιμα. Αυτοί θα πάνε ζωντανούς ανθρώπους. Αυτοί έμαθαν να βιάζουν κατσίκες, έμαθαν ας πούμε να έχουν την τάδε εκτίμηση για τις γυναίκες, χαρέμια και ούτω καθεξής. Λέω, ή θα προστατέψουμε το σπίτι μας, ή θα το στηρίξουμε, ή θα πέσει να μας πλακώσει. Και δυστυχώς ο δυτικός πολιτισμός βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης, διότι φαίνεται δεν είχε καλά θεμέλια. Έφυγε ο ίδιος ο πολιτισμός από το κήρυγμα του Χριστού, εγκατέλειψε την πίστη, έγινε αποστάτης. Φυσικά λόγω και οι λειτουργοί του Θεού έχουν την πρώτη ευθύνη. Κοιτάζω το Βατικανό εκεί πέρα για εμείς σατανιστές και παιδεραστές και ανώμαλους και όλο σκάνδαλα και τέτοια πράγματα. Δεν περιμένεις κάτι καλύτερο. Και νομίζω εκεί στη ΣΥΠΑ έχετε μεγάλο πρόβλημα με τους παπικούς, με την παιδεραστία εννοώ, με τα σκάνδαλα τα οποία τα δικαστήριά σας έβγαλαν εκατομμύρια να πληρώσουν και εκεί και στην Αυστραλία και στη Γερμανία και ούτω καθεξής. Αυτά του είδους τα σκάνδαλα αφορούν όλους τους ανθρώπους, είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι άθεοι, ό,τι και να είναι, αφορούν όλους μας. Σε ποιο κόσμο θα ζήσουμε στο κάτω-κάτω? Αλλά τι κάνουν αυτοί? Προσπαθήσαν χρόνια να βάλουν στη θέση του Χριστού, του κηρύγματος του Χριστού, τα κηρύγματα των ανώμαλων αυτών, Μάρξ, Δαρβίνος, όλα αυτά τους ανώμαλους, οι οποίοι τι λένε, άρπαξε, κλέψε, σφάξε, ρήμαξε και τάχα να φέρεις τη λευτεριά, δηλαδή μέσω της Επαναστάσεως. Και συνωμοσίες επί συνωμοσιών, διότι ο διάβολος ποτέ δεν έχει εξουσία από τον Θεό να κάνει τέτοια πράγματα. Γι' αυτό συνωμοτεί συνεχώς και οι συνεργάτες του έχουν ανάγκη τη συνωμοσία και τα σχέδια εναντίον μας, τα οποία περιγράφει βίβλος, αλλά εμείς ήδη έχουμε ευθύνη να διαβάσουμε αυτά τα πράγματα από τη βίβλο και να τα κηρύξουμε, γιατί τα ίδια έγιναν στους αιώνες. Είπε ο Κύριος, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοχθήσονται. Αυτοί δηλαδή που πάμε το σταυρό στο χέρι, που είναι εντάξει σε αυτόν τον κόσμο, που είναι μέσα στο καθεστώς της φθοράς και της αμαρτίας, θα καταδιώκονται. Εμείς οι χριστιανοί το ξέρουμε, αλλά όπως είπε και το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής, ξέρεις, είπε ο Κύριος, εσείς είστε το φως του κόσμου. Ο χριστιανός είναι σήμερα το φως του κόσμου? Τότε δεν είναι χριστιανός. Γιατί πρέπει να δίνει ένα παράδειγμα στον κόσμο. Ο χριστιανός λογικής, ξέρω εγώ, εμπιστοσύνης, και περίμενα να γίνει πράξη εκεί σε εσάς αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι ο Χριστός ξαναγύρισε στο Λευκό Οίκο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αυτή την δήλωση του Τραμπ μου είχε κάνει εντύπωση και εγώ την τζέκαρα, εγώ την κράτησα και είπα ότι να, επιτέλους ένας άνθρωπος, όταν είπε ότι ο Χριστός ξαναγύρισε στο Λευκό Οίκο. Τι πάει να πει αυτό? Ότι θέλουμε την ευλογία του Θεού στα έργα μας, ας πούμε, του Χριστού. Το Χριστό τον οποίο πετούν όλοι από παντού δηλαδή. Βλέπει σήμερα να έχουν πετάξει τον κατεξοχήν διδάσκαλο της ανθρωπότητας έξω και ακολουθούν άλλες διδασκαλίες δαιμονίων οι άνθρωποι, έτσι. Και βέβαια έτσι θα καταντήσουν ανώμαλοι, θα καταντήσουν εκμεταλλευτές ο ένας του άλλου και άδικοι δηλαδή, όπως λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, θα γίνουν διάβολοι οι άνθρωποι, θα γίνουν διάβολοι. Και αυτό το βλέπεις, πολλοί άνθρωποι δηλαδή δεν το αντέχουν αυτό. Δεν αντέχουν. Πατέρ. Ναι. Αυτό θα ήθελα να πω και το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Όταν πρωτόρθα στη Φλόριδα, παίζαμε κινηματογραφικές ταινίες, ελληνικές ταινίες, Κωνσταντάρα, Βέγκος, Ξανθόπουλο, ξέρεις, παλιές ταινίες, ωραίες ταινίες, κλασικές, οι οποίες ήταν καθαρές ταινίες, το λεξιλόγιο τους, το γλωσσικό τους, το χιούμορ. Ήταν πάρα πολύ ωραίες οικογενειακές ταινίες. Και τις παίζαμε στο Capitol Theater στο Downtown Clearwater κάθε Κυριακή. Γέμιζε ο κινηματογράφος. Προτού πάμε να παίξουμε την ταινία και να γίνει προβολή της ταινίας, έπρεπε να πάρω την ταινία ολόκληρη, εγώ, να καθίσω 2 ώρες λογοκρισία στο courthouse, σε μια μικρή αίθουσα. Είχαν μια κινηματογραφική μηχανή 35 mm και καθόμαστε 2 ώρες να δούμε την ταινία και να ελεγχθεί η ταινία, αν αυτή η ταινία είναι κατάλληλη ή θα πρέπει να παιχτεί ή να πάει έξω.
και πραγματικά επέρναγε απολογοκρισία η ταινία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όπως παραδείγματος χάρη, άμα κάνουμε διαφημίσεις και ήταν μεγάλες εταιρείες όπως το Disney, κινηματογραφικές ταινίες και είχε λιγάκι αίμα, σταγόνα αίματος ή μαχαιριά ή να σκοτώνει κάποιος, βλέπεις τη σφαίρα να μπαίνει στο μάτι του μέσα, τέτοια πράγματα απαγορευόταν. Τι έκανε το Hollywood; Έβαλαν δικούς τους ανθρώπους, πολιτικούς, οι οποίοι αντιστρέψανε για να διαλύσουν την οικογένεια εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά ακολούθησαν για τα υπόλοιπα τα κράτη. Πώς το καταφέρανε αυτό; Με το να λένε ψέματα στον κόσμο ότι είναι οικογενειάρχες, είναι έτσι, αλλά ήταν όλοι άχρηστοι. Και σιγά σιγά αυτοί οι νόμοι χαλαρώνανε. Δεν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι, τους βγάλανε αυτούς τους νόμους. Και βλέπεις τώρα στο ABC, CBS, NBC, τα μεγάλα television network στην Αμερική, εκεί που είχαν πολύ καθαρά, ωραία TV series, shows, με humor, με τα πάντα και καλό γλωσσικό, σήμερα έχουν αυτά που έχουν και στην Ελλάδα οι τηλεοράσεις και τα, οι ραδιοφωνικές σταθμοί και τα τραγούδια. Να μην το πω στο Facebook εδώ και στην τηλεόρασή μας, ή που, ο που, γα, μπλα, μπλουμ, τέτοια πράγματα ξέρεις. Και ανομαλία, ανομαλία με το τσουβάλι. Γυμνό, ομοφιλόφιλους, λέσβιες, τέτοια πράγματα. Στην ελληνική τηλεόραση και στην αμερικάνικη τηλεόραση. Και τα προωθούν αυτά συνεχώς. Εδώ βλέπεις καρτούνς για μικρά παιδάκια 5 και 3 και 4 χρόνια που βλέπουν καρτούνς. Προσπαθήσαν να περάσουν μηνύματα της ομοφιλίας σε καρτούνς. Να ετοιμάσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά του κόσμου δηλαδή. Είναι πολύ 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 ανήθικο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Δεν βρέθηκε ακόμα ένας άνθρωπος ο οποίος θα πει «Γεια σας θητέρες παιδιά, πού πάμε;». Η αρχή του κακού είναι ο κινηματόγραφος και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Από εκεί είναι όλα τα κακά που αρχίζουν. Γιατί ένας πιτσιρικάς που ακούει, μια πιτσιρικά που ακούει και βλέπει άλλα πράγματα, σου λέει «Δεν είναι τότε κακό αυτό το πράγμα, για να πάμε να δοκιμάσουμε». «Α, ναρκωτικά, εφόσον θα προωθήσει την τηλεόραση τα ναρκωτικά». «Τι είναι αυτό το ναρκωτικό;» σου λέει. «Εμείς που είμαστε πιτσιρικάδες στην Κεφαλονιά δεν είχαμε ναρκωτικά. Και να σου πω κάτι, στην αυλή μου είχαμε την Άγριο Παπαρούνα, την ξέρεις. Βγαίνει τόπιον. Ναι, ναι. Και η Κεφαλονιά την άνοιξε Παπαρούνα με το τσουβάλι. Ούτε ξέραμε σε τέτοια πράγματα. Ούτε υπήρχε κανένας να μαζέψει, να την πουλήσει και να κάνει εμπόριο με την Παπαρούνα και την Άγριο Παπαρούνα. Και όμως σήμερα έχει φλωμώσει η κοινωνία με αυτά τα πράγματα. Με αυτή την ανομαλία. Πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση, γι' αυτό θέλουν και μια παγκοσμιοποιημένη κυβέρνηση αυτή η κύριη, για να περνάνε τους νόμους τους, να μην πιστεύεις, να μην υπάρχει οικογένεια, να μην υπάρχει θρησκεία, όπως ήταν η πρώη Σοβιετική Ένωση. Τι ήταν η πρώη Σοβιετική Ένωση; Δεν πιστεύεις, σου είχε διαλύσει την οικογένεια, τα πάντα. Όλοι στρατιώτες και όλοι δεν είχαν λεφτά. Αυτό θέλουν να κάνουν σήμερα και στην Ευρώπη. Η νέα παγκόσμια κυβέρνηση. Εμείς διατάζουμε, εμείς θα σας πούμε τι θα κάνει το παιδί σου και όχι εσύ. Ο κόσμος τα βλέπει αυτά. Εγώ έχω πει και εδώ και στην Ελλάδα σε πολιτικούς, στους οπαδούς μας και όχι οπαδούς αλλά ακροατές μας, εάν βλέπεις ένα πολιτικό ο οποίος υποστηρίζει την ευρωπαϊκή κοινότητα, μην τον ψηφίσεις. Είναι εις βάρος. Άμα ακούσεις πολιτικό ο οποίος θα πει θα επιστρέψουν στην δραχμή και μόνο η Ελλάδα και πρώτα η Ελλάδα, αυτό θα ψηφίσεις. Οι υπόλοιποι είναι όλοι τους πένα τον ένα και χτύπα τον άλλον. Ξένα συμφέροντα. Είναι δυνατόν ο Έλληνας να χάνει το σπίτι του που δεν χρωστάει μία και να έρχεται ο Γερμανός και να το παίρνει για 6 δόλαρς. Είναι δυνατόν; Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα στην Ελλάδα. Τα ξέρεις πολύ καλά, Πάτρι. Αυτό ακριβώς λέω, στο θέμα της περιγραφής συμφωνούμε απολύτως. Όντως υπάρχουν κακά σχέδια και λίγο να τα ψάξουμε θα τα δούμε. Όποιος κοιτάξει γύρω του θα δει όλο τέτοια σημάδια. Να γίνεται ένας αγώνας του κακού πώς να ξεσκίσουν τους ανθρώπους. Το δεύτερο είναι να προτείνουμε τρόπους αμήνης. Λέγοντας εσύ τώρα να ψηφίσουν οι άνθρωποι το τάδε ήρε, είναι ένας τρόπος άμυνας βέβαια, αλλά δεν φτάνει, Άγγελε. Διότι το ξεπέρασαν. Το σύστημα είναι πολύ πονηρό.
έχει φτιάξει όλους τους νόμους υπέρ του. Έχει μηχανισμούς, singular, singular, πώς λέγονται αυτά τα διαβολοσυστήματα, που βγάζουν και τα αποτελέσματα που θέλουν. Εγώ δεν τους πιστεύω. Έχω αποδείξεις, προσωπικά για μένα, έχω αποδείξεις και μπορώ να αναφέρω, αν το θέλεις, να σου πω σε όλες τις εκλογές τι κομπίνες έγιναν. Γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι δεν ήταν εντάξει, ήταν πειραγμένα τα αποτελέσματα. Και το 2000 ήταν με το Σιμίδη και άλλες φορές πειραγμένα τα αποτελέσματα. Και επίσης το σύστημα, ξέρεις, που έχουμε εδώ το 3%, το 50 μπόνους, δηλαδή το πρώτο κόμμα να παίρνει και άλλους 50 παράσιτους να τους φορτώνεται ο λαός, δηλαδή, ο οποίος λαός, ο μισός κολοβαράει τη μέρα των εκλογών, οι μισοί πάνε να ψηφίσουν. Την ίδια αρρώστια έχετε και εσείς, νομίζω, στην Αμερική. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η απομάκρυνση του κόσμου από τα κοινά, δηλαδή να μην συμμετέχει. Οπότε μόνο κάποιοι πονηροί συμμετέχουν. Και ειδικά στην Ελλάδα, εγώ θα το λέω πάντοτε, αποκλείουν εσάς να έχετε ένα λόγο στα γενόμενα στην πατρίδα. Σας χρειάζονται εδώ όταν είναι να δώσετε τα δολάρια σας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά την ψήφου σας, άγγελε, δεν τη θέλουν. Και εδώ περιμένω ένα καλό σημάδι από το Μητσοτάκη, δηλαδή, αν το κάνει αυτό το πράγμα, λέμε μπράβο. Δεν είμαστε χαζοί, ούτε είμαστε μεροληπτούμε υπερ κάποιου, όποιος και αν κάνει κάτι καλό πράγμα. Δεν πιστεύω εγώ, αυτό το πράγμα δεν το βλέπω να γίνεται ποτέ, ούτε με το Μητσοτάκη. Αυτός. Δεν είναι ότι έχω τίποτα με το Μητσοτάκη, καμία κυβέρνηση. Κοίταξε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει δεξιά κυβέρνηση, η αλήθεια να λέγεται. Έτσι. Τώρα δημιουργήθηκε μια δεξιά κυβέρνηση, όχι κυβέρνηση, ένα δεξιό κόμμα με τον Κασιδιάρη. Τώρα δημιουργήθηκε ένα και το λέει δεξιό κόμμα. Το λέει. Εντάξει. Ο Μητσοτάκης είναι κέντρο αριστερό κόμμα. Δεν είναι κέντρο δεξιό. Είναι στο κέντρο και λιγάκι αριστερά. Όπως ο Λεβέντης. Στο κέντρο αριστερός. Άμα βλέπεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Πολυτεχνείου και πάνε και κάνουν celebrate τη 17η Νοεμβρίου, εκεί να καταλάβεις ακριβώς αν είναι δεξιοί ή αριστεροί. Εντάξει. Και είναι δημοκρατία. Πάντα τους έλεγα και με τον Καραμαλή που ήταν και με τους υπόλοιπους υπουργούς, τους ήξερα. Και λέω, καλά, εσείς τι δουλειά έχετε εκεί πέρα με τους κομμουνιστές. Λέει, ξέρεις, πρέπει να πάμε. Λέω, μα το κόμμα σας είναι και αυτό κέντρο αριστερό. Δηλαδή είναι σοσιαλιστικό το κίνημα. Όλα είναι σοσιαλισμός στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ελευθερία του ατόμου. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο Κασιδιάρης θα κάνει το πρώτο καπιταλιστικό κόμμα στην Ελλάδα. Που θα λέει, είμαι δεξιός και καπιταλιστής. Δεξιός και καπιταλιστής. Και να σου πω κάτι, σε 4 χρόνια θα είναι και πρωθυπουργός της Ελλάδος. Η εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη αυτή τη στιγμή. Θα με θυμηθείτε. Θα πιάσει όλο τον ελληνισμό, γιατί έχει βαρεθεί ο ελληνισμός να πληρώνει φορολογίες. Έχει βαρεθεί ο ελληνισμός να χάνει τα σπίτια του. Έχει βαρεθεί ο ελληνισμός από τα εγκλήματα. Ο Έλληνας θα ανοίξει το σπίτι του. Είναι δυνατόν να βάζεις μπάρες στο σπίτι σου τώρα, μην έρθει το βράδυ και σε κλέψουνε. Είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσα εγκλήματα και η αστυνομία να μην υπάρχει. Είναι δυνατόν να σε φορολογεί η Ευρώπη, γιατί έτσι θέλει. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη και να σου κοστίζει 50 και 60 και 70 ευρώ για να πας στην Ευρώπη στα διόδια μόνο. Δηλαδή ο άλλος σου λέει, πάω με το ferryboat πιο φθηνότερα παρά πληρώ στα διόδια. Δεν υπάρχουν στην Αμερική τέτοια πράγματα να πληρώσεις 50 δολάρια και 20 δολάρια για να πας στη δουλειά σου, για το όνομα του Θεού. 50 σέντζ για ένα δολάριο, εκεί πάει η υπόθεση. Όχι τόσο πολλά λεφτά. Φορολογίες. Αυτές οι κυβερνήσεις, σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, όπως και το Μητσοτάκη, είναι σοσιαλισμός. Δεν είναι δημοκρατία. Συνεχίζει η πορεία όπως ήταν με τα μνημόνια, με τις δόσεις, με τα φορολογίες, με τα πάντα. Έτσι ήταν και ο Καραμάλης, έτσι ήταν και ο Παπανδρέου, έτσι ήταν όλα τα κόμματα στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Δεν ξεχωρίζει το κόμμα. Όπως στην Αμερική έχουμε τους δημοκράτες και έχουμε τους καπιταλιστές. Τους εννοώντας και λέει, έχουμε αυτό το κόμμα, πέφτουν οι φορολογίες, πέφτουν τα πάντα. Ελεύθερο το κεφάλαιο. Έρχεται τώρα το κόμμα, αστείλει και βάζει φορολογίες δεξιά και αριστερά πάνω. Στην Ελλάδα όλοι βάζουν φορολογίες. Γιατί δεν δικούν αυτή την Ελλάδα. Τη δικούν κάποιοι άλλοι την Ελλάδα. Πολύ απλό. Τα ζεις, πάτερ, αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς δεν ήταν πατριώτες, Άγγελε. Οι άνθρωποι αυτοί που είπες ήταν διεθνιστές και εκτέλεσαν προγράμματα. Δυστυχώς αυτό αποδεικνύει η ιστορία. Είχαμε ιδιωτελή άτομα τα οποία πλούτησαν, όπως ο πλούτος αυτός που έχει πάει στις Μπαχάμες, ξέρω εγώ που έχει πάει. Για μένα
η μελλοντική ελληνική κυβέρνηση, η καλή κυβέρνηση, άμα θα έρθει στην Ελλάδα, θα πρέπει να στείλει πράκτορες να δει που έχουν αυτοί οι αλήτες τα λεφτά τους, σε ποιες offshore είναι κλεμμένα χρήματα από τον ελληνικό λαό, από σκάνδαλα απίστευτα, προδοσίες και ούτω καθεξής, και να τα βρει αυτά τα χρήματα, να τα φέρει πίσω στην πατρίδα. Να ζητήσει τις γερμανικές κλοπές που έγιναν, γιατί τα δάνεια που πήραν οι Γερμανοί πρέπει να τα τσακιστούν, να τα πληρώσουν. Μια κυβέρνηση μόνο και μόνο διαπράττει προδοσία άμα δεν ζητάει αυτά τα δάνεια. Μετά, ακούσαμε μεγάλα σκάνδαλα. Το φαρμακευτικό σκάνδαλο στην Ελλάδα, Νοβάρτης, ήταν ύψους δισεκατομμυρίων, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η μασονική δικαιοσύνη δεν βρίσκει κανέναν ένοχο. Όλοι είναι αθώοι. Όλοι είναι αθώοι. Ναι, και ποιος τα έκλεψε, ρε παιδιά? Ποιος έκλεψε τα δισεκατομμύρια από εδώ, τα τρισεκατομμύρια από εκεί κτλ.? Καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται πραγματικά θάρρος και χρειάζεται φώτιση Θεού και δύναμη που θα έχει ο άνθρωπος αυτός που θα ξεβρωμήσει τον τόπο από αυτή τη βρωμιά, δηλαδή την απίστευτη, που συνιστούν δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος στο σύνολό του. Εγώ πιστεύω ότι είναι συνεννοημένοι άγγελοι. Οι αλλαξοκολλιές αυτές οι οποίες γίνονται ανάμεσα, δηλαδή, και ίσως και η τελευταία, για μένα είναι κομπρομή, είναι ένα λησβερίσι, μια επίτηδες κατάσταση, γιατί έτσι νομίζω ότι οι δοσύλλογοι διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον. Βλέπω δηλαδή πως χειρίζονται το λαό, αλλά μήπως του αξίζει κιόλας? Δηλαδή, άμα έχεις ένα λαό να του αξίζει αυτό το πράγμα, μήπως του αξίζει, ρε Άγγελ? Μπαίνω πολλές φορές στο ερώτημα, μήπως τελικά ο ελληνικός λαός έχει κάτι σάπιο πολύ μέσα του και του αξίζουν αυτά τα καθάρματα που ήρθε και τον διοικούν τόσα χρόνια? Δεν του αξίζει κάτι καλύτερο? Πιστεύεις ότι του αξίζει κάτι καλύτερο, που εσύ έχεις και την εμπειρία? Κάποιος μου γράφει εδώ και μου λέει το εξής, θα πάμε και στα τηλέφωνα σε λίγο. Τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555. Αν θέλετε να ρωτήσετε τον Πάτερ Απόστολο κάτι, πολύ ευχαρίστω. Και με το θέμα το σημερινό, τα θέματα σημερινά. Κάποιος μου γράφει εδώ από την Ιγουμενίτσα. Μου λέει, Άγγελο, είσαι στον Μπάτερ, σχετικά, τι πιστεύει δηλαδή, ότι η νέα κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν θα κάνει τίποτα? Τα σημάδια που έδωσε, Άγγελε, έδωσε κάποια σημάδια και τα επισημάναμε. Ότι μπούκαραν, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο και βρήκαν εκεί πέρα μέσα ναρκωτικά, κακό, πιστόλια, όπλα. Είδαμε δηλαδή ενέργειες, ότι έδωσε διαταγή στους αστυνόμους. Αυτά τα αξιολογούμε θετικά. Περιμένουμε, και όπως διαψευστήκαμε προηγουμένως από τον Τσίπρα στο θέμα δηλαδή του όχι του δημοψηφίσματος, έκανε τελείως αντίθετα και άλλα πολλά. Εδώ βλέπουμε θετικά σημάδια. Δεν θα καταδικάσουμε κανέναν. Ευχόμαστε να είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι αυτοί. Είδαμε ότι σταμάτησαν ορισμένους νόμους για παράνομα επιδόματα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λέω, και άλλες παρανομίες. Ναι, το έκανε αυτό και μάλιστα σταμάτησε να πληρώνει τη ΔΕΗ και νίκια σε λαθρομετανάστες. Ναι, ναι, ναι. Εγώ περιμένω. Που ήταν καλό αυτό. Δηλαδή, ο Τσίπρας σε πλήρωνε από τα δικά σας τα λεφτά, σας έκοβε εσάς τις συντάξεις σας, να δίνεις αυτούς τους λαθρέους λεφτά. Ναι, βέβαια. Αυτές οι παρανομίες, αυτά τα εγκλήματα, τα εθνικά εγκλήματα, πιστεύω ότι εφόσον τα προσέξουν, θα έχουν και την ευλογία του Θεού. Γιατί τι θέλουμε μια κυβέρνηση, δηλαδή? Περιμένουμε από μια κυβέρνηση την εξωτερική ασφάλεια της χώρας και την εσωτερική ασφάλεια. Να μπορεί να ζήσουν οι άνθρωποι και να βγάλουν λίγο ψωμί, να μπορέσουν να φάνε, να φτιάξουν οικογένειες κτλ. Να δημιουργήσουν πολιτισμό. Εάν αυτό το κλίμα το πετύχει η Νέα Δημοκρατία, καμία εντήρηση. Όποιος και το πετύχει, δηλαδή. Εγώ θα έλεγα. Είμαι σίγουρος όμως ότι, επειδή σε έχει και την Αμερική τώρα πίσω του, ο Μητσοτάκης και πιέσεις, και έχει και καλούς φίλους από την Αμερική, νομίζω να τους ακούσει και να κάνει κάτι. Να κάνει κάτι. Ας ελπίσουμε να κάνει κάτι. Αυτό περιμένουμε και εμείς. Είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, μια εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα στην κυβέρνηση και κάνει και πολλά για μια εβδομάδα. Έχουμε 4 χρόνια. Ας ελπίσουμε να κάνει. Εμένα αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνει το εξής. Να κάνει αυτό που έκανε ο Ιταλός στην Ιταλία. Κλείσιμο τα σύνορα. Έξω οι λαθρομετανάστες να πάνε στην Τουρκία πίσω, γιατί τα 70% των λαθρέων στην Ελλάδα δεν είναι από τη Συρία, κυρίες και κύριοι. Όλοι αυτοί είναι Τούρκοι. Τούρκοι οι οποίοι μπήκαν μέσα
χωρίς διαβατήρια και είναι έτοιμοι να κάνουν πόλεμο με την Ελλάδα. Εσωτερικό πόλεμο. Εδώ βγήκε ο ρεπορτές, ένας δημοσιογράφος Τούρκος και είπε τότε που στέλναν τους Τούρκους ότι βάζανε φωτιές στην Ελλάδα. Το θυμάσαι, πάτερ? Ναι. Οι Τούρκοι, λέει, κατάσκοποι, τους έστειλε η Τουρκία με τους λαθρομετανάστες και πήγανε σε όλη την Ελλάδα και την κέγανε την Ελλάδα. Και πήγανε και βάζανε και μπόμπες σε τουριστικά μέρη. Τα κανένα δεν τα ρίχνανε αυτά τα πράγματα. Για να μην φοβηθεί ο τουρισμός. Πήγανε εκεί που ήταν οι τουρίστες. Αμερικανοί, Άγγλοι, Γάλλοι κτλ. Και βάζανε μπόμπες. Και γινόταν πανικός. Τα είπανε τώρα την παρελθόν ομάδα στα νέα εδώ πέρα. Και αυτά ήταν όλοι Τούρκοι. Κατάσκοποι. Η Τουρκία έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί θέλει να κλέψει τον τουρισμό της Ελλάδος. Γιατί έχει φαγωθεί η Τουρκία να πάρει τα Δωδεκάνησα, να πάρει τα νησιά του Αιγαίου? Για τον τουρισμό. Γιατί δεν πάει κανένας στην Τουρκία. Ποιος θα πάει στην Κωνσταντινούπολη? Στην Κωνσταντινούπολη είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, αλλά φοβούνται να πάει ο κόσμος. Και προπαντός οι Αμερικανοί. Έχει δοθεί σήμα από το State Department, μην πηγαίνετε στην Τουρκία. Είναι red alert. Alert σου λέει. Μην πηγαίνετε εκεί. Γιατί το προξενείο μας δεν θα μπορέσει να σας προστατέψει. Έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, για να πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Α, δεν πήγε αυτή η γραμμή, είναι κανένας. 727-725-5555 τα τηλέφωνα μας. Να δώσω μια εικόνα, Άγγελε. Ναι. Συζητούσαμε για τη Χαλκιδική με τα γεγονότα τα οποία έγιναν, ξέρεις, είχαμε κάτι καιρικές συνθήκες, σκοτώθηκαν και ένα κακό άσχημο πράγμα, 7-8 άτομα όπως ήταν στο τροχόσπιτο δηλαδή, και εκατοντάδες τραυματίες από το χαλάζι που έπεσε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να φύγω να πέρασω. Ένα λεπτό περιμένετε. Περιμένουμε. Ένα λεπτό. Ο κριτικός. Τελείωσα. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σου, πάτε. Ο Θεός μαζί σου. Επίσης. Ναι. Έλα, σε ακούμε. Ναι, σήμερα τα νέα, τα ελληνικά τα νέα, σε 5-6 κανάλια λένε ότι οι Έλληνες, τα Ελληνόπουλα, οι Ελληνάρες μας έχουν προορισμό την Τουρκία που πάνε σε ένα μέρος, το Χαϊβαλέ, πως το λένε, και το ονομάζουν ότι είναι, λέει, η Μύκονος της Τουρκίας. Και πάνε όλοι οι Έλληνες υπέρα για να κάνουν διακοπές. Και εσύ μου λες, μου και ψού και σου. Με ακούς τι λέω? Σήμερα το στα νέα. Και λέει, είναι πιο φθηνά στην Τουρκία, λέει, γιατί στην Ελλάδα αυτό κάνει 100 ευρώ, ενώ στην Τουρκία μόνο 20. Λοιπόν, τι μου λέει τώρα εμένα. Νομίζω ότι ο σημερινός Έλληνας, κατά 70% Έλληνες έχουν μέσα τους. Έτσι νομίζετε? Ότι αυτοί οι ανθρώποι, το 70%, ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, ενδιαφέρονται για την οικονομία της Ελλάδος. Είναι ότι αρτάξω πισινές τους. Να το ξέρουμε, πάτερ. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς? Απολύτως. Υπάρχουν κουλόνιδων, λοιπόν, άνθρωποι. Και δυστυχώς οι άνθρωποι που δεν έχουν μέσα τους κάτι, έτσι, δεν γεννούνται από μια ιδέα για πατρίδα, μια πίστη, μια... Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει τάμπουλα ράζα. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, κάνουν αυτό που λέτε. Είναι, τα έχουμε δει και στο καζίνο εδώ και στο καζίνο παραπέρα και στην Τουρκία και τα λοιπά. Έχετε δίκιο. Κριτικέ. Το είδα σήμερα στα νέα και έβριξα, αλλά άκου το χαμελισμό, φεύγουν λοιπόν όλοι στην Τουρκία, γιατί οι Τούρκοι το ονομάσανε, λέει, η Μύκονος της Τουρκίας. Ναι, έγινε λάθος όμως το όνομα. Ναι, καλά, το όνομα δεν το θυμάμαι. Όχι, εδώ τώρα μου στείλε ένας εδώ πέρα. Μου στείλε ένας τώρα text message, άκουσε και μου λέει, πες το φίλο μας τον κριτικό, καλά τα λέει, αλλά δεν ήταν, λέει, Μυκονός, ήταν Ρώσιαν. Ναι, λέει, το μέρος το λένε, λέει, ότι είναι η Μύκονος της Τουρκίας, το ονομάζονται ότι... Λέει, the Russian of Turkey, Russian of Turkey, και ωραίες Ρωσίδες, λέει, γυμνές. Μα γυμνίδες μιλάγανε ελληνικά, παιδί μου, εκεί πέρα. Δεν ξέρω, αυτός λέει εδώ πέρα. Ναι, θα πάω και εγώ να δω τις Ρωσίδες, λέει, μια και δεν έρχονται εδώ πέρα. Οι Ρωσίδες πάνε φουλ τώρα. Τώρα πήγαν με τα S-400, πήγαν και κάπου μισό εκατομμύριο Ρωσίδες. Με τα S-400. Με τα S-400, καβάλα πάνω. Σήμερα το ευχάριστο νέο είναι, Άγγελε και Πάτερ, ότι ο Πρωθυπουργός Ελλάδος Μητσοτάκης εμίλησε προσωπικά με τον Κουαντό. Και ο Μίστερ Κουαντό τον ευχαρίστησε πολύ για αυτό που έκανε, Μητσοτάκη, να τον ευνοήσω ως ο νέος πρόεδρος που θα γίνει στην τέτοια, να πούμε, Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα.
και είχαν προσωπικά συνομιλία σήμερα. Σε αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Να το γνωρίζεις. Δεν είναι σαν τον Τσίπρα, δεν είναι σαν τον Τσίπρα που πήγαινε στον Άνωνε και στους κομμουνιστές και στην κηδεία του Κάστρο. Τώρα ψάχνει ο Μητσοτάκης το αεροπλάνο του, πώς το λένε, του, της Βενεζουέλας, του πρόεδρου που προσγείωκε στο Βενιζέλος, τι έφερε, τι κουβάλαγε μαζί του. Χρυσό. Αυτό τώρα θέλουμε να ανακαλύψουμε. Και πού τα έχουν κρυμμένα. Κατάλαβες. Τώρα εσείς Α2, ο Άγγελο πρέπει αυτό να το ψάξει, να πούμε κάτι να ανακαλύψουμε, γιατί πολύ πράγμα μου φαίνεται έχει κουβαλήσει ο πώς το λένε, πώς το λένε, Τσάβες, πώς το λένε, στην Ελλάδα, στο φίλο του Τσίπρα, Και βγήκαν να πούμε οι Τσιπρέ και κατηγορήσανε ότι ο Μητσοτάκης, να πούμε, δεν έπρεπε να πει ότι ο Χουαντό θα γίνει ο νέος πρόεδρος και το υποστηρίζει. Το άλλο που είπαμε είναι ότι ο Τσίπρας δεν κοιτάζει πώς να αλλάξει κόμμα τώρα. Δηλαδή, θα αλλάξει ο Μανολίος Ναυάκη ο Σόβρακο αλλιώς. Δεν το ξέρει ότι το Σόβρακο με συγχωρείς το έχει χεσμένο και θα φαίνεται τον πάλωμα από πίσω να τα αλλάξει. Τι περιμένει τώρα. Εκορέψει τον ελληνισμό να τον κάνει κομμουνιστή, γιατί οι πιο πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν τι είναι κομμουνισμός. Εμείς οι παλιοί γνωρίζουμε τι είναι κομμουνισμός. Το έχουμε δει με τα μάτια μας. Κατάλαβες. Αλλά οι σημερινοί Έλληνες είναι τόσο πολύ παραπληροφορημένοι που τους λένε ότι ο κομμουνισμός ήταν λίγο δημοκρατικός στρατός, η δημοκρατία στην Ελλάδα. Κατάλαβα. Δεν πιστεύουνε. Αφού πει στο χωριό Τσίπρας και έβγαλε το Ζέρβα ότι ήταν ήρωας και του αράγανε παλαμάκια. Ποιοι τώρα στο χωριό που ο Ζέρβας σε κατάσφαξε όλο τον κόσμο και πέρα τον αγίστεψε, του αράγανε παλαμάκια του Τσίπρα. Λοιπόν, ο Έλληνας είναι παραπληροφορημένος. Από την άλλη μεριά δεν τον ενδιαφέρει, όπως είπα, το 70% τι θα πει η Ελλάδα. Συμφωνείς, Πάτερ? Ναι. Δεν, περισσότεροι, κοιτάξτε, πέτυχαν τους ανθρώπους να τους κάνουν διεθνιστές. Να ξεχάσουν την οικογένειά τους, την πατρίδα τους, και τη στιγμή που τα ξεχάσει ο άνθρωπος αυτά, τελείωσε η υπόθεση. Δηλαδή γίνεται θύμα στα χέρια τους. Λοιπόν, να πάμε στην... Αυτό έχει σημείσει στον ελληνισμό στην Ελλάδα. Για να πάμε σε άλλη τη γραμμή. Έγινε. Για χαρά. Ζήτω ο Μητσοτάκης και ζήτω ο Κουαντό και ο Κασιδιάρης θα παίρνει το βασιλιά πίσω. Γεια σας. Για χαρά. Γεια σας. Σε βλέπω σε λίγο να αλλάζεις από Μητσοτάκης και να πηγαίνεις Κασιδιάρης, συγκριτικέ. Άμα φέρει το βασιλιά πίσω. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Καλησπέρα. Γεια σου Πάτερ, Woodstock με το Κωνσταντίνο. Μίλα πιο δυνατά, Woodstock. Κοντεύω να φιλήσω το τηλέφωνο, να το πάω. Δεν ξέρω, το τηλέφωνο σου κάτι έχει πάθει, είναι πολύ χαμηλό. Λοιπόν, νομίζω ο κριτικός έκανε λάθος, ήθελε να πει για τον Βελογιώτη, όχι για τον Ζέρβα. Σωστό. Ναι. Έκανε λάθος. Ναι, κατάλαβα. Πάτερ, δεν μου λέτε... Ναι. Ο Μητσοτάκης όταν πήγε στους Bilderbergs και πριν λίγο καιρό έναν από τους υπουργούς του τους πήγε στους Bilderbergs. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο υπουργός? Ναι, ξέρω. Και γιατί το λέτε? Θα σας πω, ποιος είναι αυτός ο υπουργός του που είχε στείλει στους Bilderbergs τον... Ναι, πριν από λίγο καιρό. Θα σας βοηθήσω, ναι. Γυναίκα είναι. Ναι, το γνωρίζω. Γνωρίζω. Η κυρία Καραμέως. Η κυρία Καραμέως, η υπουργός παιδείας. Μάλιστα, ναι. Γιατί την πήγε εκεί, Πάτερ? Έχετε κάποια υποψία εσείς? Γιατί ακούστηκε ότι... Ναι. Σας ακούω. Έχετε κάποια υποψία? Μα πήγε την μέλλον υπουργό παιδείας που έκανε μετά τις εκλογές. Την είχε πάει πριν τις εκλογές. Από όλους τους υπουργούς του πήγε την κυρία Καραμέως στους Bilderbergs. Γίνεται μια επιλογή. Όπως και περιμένετε να αλλάξει η κοινωνία διαμέσου της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εμένα δεν μου φαίνεται για δεξιά αυτή η κυρία, αλλά δεν την ξέρω και θα σταματήσω εδώ. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία πήραν και πολλούς άλλους. Πήραν ανθρώπους από άλλα κόμματα.
ας πούμε Ψαριανός ήταν παλιότερα, ξέρω εγώ, σε αριστερά κόμματα, πήρε, ξέρω εγώ, του... Έχει. Τα κόμματα σήμερα δεν είναι σταθερά. Έχουν μαζέψει ρετάλια από αλλού, όπως ο Βορύδης, ο Μπουμπούκος και τα λοιπά. Ήταν όλοι αυτοί από το Λάος και από το Πασόκ. Έβαλε, ας πούμε, το σκανδαλί... Ποιον έβαλε, τον Χρυσοχοΐδη. Υπουργό... Χρυσοχοΐδη, δηλαδή, από το Πασόκ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή τα κόμματα σήμερα είναι λίγο ανακατεμένα στη σύνθεσή τους. Μα γι' αυτό και εγώ είπα προηγουμένως, Πάτερ, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που ξέρανε. Είναι νοθευμένο το κόμμα, είναι και αυτό κέντρο αριστερό. Ναι, δεν είναι δεξιά, πέστε το καλύτερα. Ναι, δεν είναι δεξιά, ούτε και... Ναι. Η κυρία Καραμέως πήγε εκεί, Πάτερ, για να πάρει γραμμή για την εκπαίδευση των παιδιών στην Ελλάδα. Και όπως ξέρετε, το ΚΙΣ είναι ανακατεμένο μέσα στα βιβλία, τα ελληνικά βιβλία που θα διδαχτούν τα ελληνόπουλα στα δημόσια σχολεία. Μάλιστα. Το γνωρίζετε κι αυτό. Τώρα είναι το εξής, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έστειλε συγχαρητήριο, και το έκανα και πώς στο Facebook, έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον πρόεδρο του ΚΙΣ στην Ελλάδα, του Εβραϊκού Συμβουλίου, για την εκλογή του κτλ. Και τον υπερευχαριστεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. 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 Ένα άλλο κόμμα, Πάτε. Ένα άλλο κόμμα. Θυμάστε όταν πριν ψηφιστεί στη Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών που ήρθε η κυρία Μέρκελ στην Αθήνα? Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Δύο μέρες πριν κάποιος έκοψε το βραχιολάκι, ο οποίος ήταν ανακατεμένος σαν μάρτυρας με τη Siemens. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει βρεθεί, Πάτε. Εάν εσείς και εγώ σήμερα την σημερινή ημέρα, με όλη την τεχνολογία και όλο το κατασκοπευτικό, κάμερες, όπου να δώσεις credit card, όπου να δώσεις, σε βρίσκουνε. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος, Πάτε? Όντως παίζονται παιχνίδια τέτοια, αν εννοείται. Παίζονται φοβερά παιχνίδια. Και, μα βέβαια παίζονται τον... Το Χωράκος, γιατί δεν είναι στην Αθήνα να δικαστεί, Πάτε, και γιατί πληρώνουν οι Έλληνες φόρο, πληρώνουν φόρους και πληρώνουν τα δάνεια, όταν η ίδια η Γερμανία, τους ένοχους, για την κατάσταση είναι... που έχει συμβεί. Με άλλα λόγια, Πάτε, περιμένετε διαφορά με το Μητσοτάκη? Έχετε δίκιο να επισημαίνετε ορισμένες αμαρτίες του Μητσοτακέικου. Χριστοφοράκος σημαίνει σκάνδαλα Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Αλλά Siemens και τα λοιπά. Αλλά όμως του στραβού το δίκαιο, λέμε στην πατρίδα μας. Μερικές φορές εκτιμούμε κάποιες καλές ενέργειες, έστω και οι στραβοί αυτοί όταν τις κάνουν. Φυσικά έχουμε οικογενειοκρατία, φυσικά έχουμε κατεστημένο, έχουμε χρόνια ολόκληρα στη λεγόμενη αμαρτωλή δεξιά, τι είναι αυτοί που ακολουθούν την παράδοση της καραμαναλιτοκρατίας αυτής της μεγαλύτερης σχολής εθνικής προδοσίας που γέννησε ο τόπος. Δυστυχώς είναι μια συνέχεια. Αλλά λέμε, άμα δούμε κάτι καλό, ρε παιδί, και να εκτιμήσουμε έστω λίγο το καλό. Για αυτήν τη γάγκρενα μιλούσα προεκλογικά, Πάτερ. Για αυτήν τη γάγκρενα μιλούσα προεκλογικά και σας λέω ότι δεν μην περιμένετε καμία διαφορά ούτε με Μητσοτάκη, γιατί είναι όλοι προβεβλημένοι και είναι όλοι προωθούνται από άλλες δυνάμεις από πίσω. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Ο Βραχιολάκης που έκοψε το βραχιολάκι του, 4 ώρες μετά το Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδοποίησε την αστυνομία. Και δεν μπορούν να το βρουν. Βρήκαν τον Σαντάμ Χουσέιν 5 μέτρα κάτω από τη γη, μέσα σε ένα λαγούμι σαποτικό, και δεν μπορούν να βρουν τον Βραχιολάκια, τον Κοψοβραχιολάκια, ο οποίος τον αφήσανε να φύγει 2 μέρες πριν έρθει η Μέρκελ. Το κάνανε δώρο. Έτσι. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ, Γουίστοκ. Για χαρά και την ευχαριστώ, Πάτερ. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, λέγεται, παρακαλώ. Παρακαλώ, λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Δεν μου λες, καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, μια ερώτηση να κάνω στον Πάτερ. Ο κύριος που μιλάς είναι παπάς? Από τι δεν κατά... Ο κύριος που μιλάς με την Ελλάδα είναι παπάς? Είναι παπάς, ναι. Δεν μου λες, φουλάκι μου, θα σου κάνω μια ερώτηση. Είναι εύκολο να κατακρίνουμε κάποιον, ναι. Είναι πολύ εύκολο, παπάς, τι το λέμε, κατακρίνουμε. Αλλά εγώ θα ήθελα του παπά να του πω 2 πράγματα. Τον άκουσα και την περασμένη εβδομάδα και τον ακούω και τώρα πάλι. 2 πράγματα και να μου απαντήσει.
δεν είναι καλύτερα να πάει να διδάξει τον κόσμο αγάπη και χριστιανισμό εκτός αυτά του δίνω συμβουλή τώρα, εκτός αν θέλει να κατακρίνει κάποιον συνέχεια να τον λέει ότι είναι βλάκας, ότι είναι απατεώνας, ότι είναι ληστής. Αυτά δεν επιτρέπονται να τα λέει ένας παπάς. Άρα δεν είναι παπάς. Άρα δεν είναι παπάς. Και μετά πάει ταξίδια, λέει σε όλο τον κόσμο και τα ξέρει όλα. Ένας παπάς δεν νομίζω ότι έχει τη δύναμη στην Ελλάδα να γυρίσει να κάνει ταξίδια. Κάποιος του τα δίνει. Κάποιος του πάει τα φάκελα. Λοιπόν, ξέρω ότι θέλεις ακροατήριο, αλλά όχι παιδί μου έτσι τέτοιο ακροατήριο να βρίζει. Ας σταματήσει μια φορά να βρίζει. Να διδάξει αγάπη, θρησκεία, ομόνοια. Αυτή είναι η δουλειά του παπά. Δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο, γιατί αν σου πω θα σε στεναχωρέσω. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην βάζεις τέτοιους ανθρώπους στο ραδιόφωνο, γιατί χάνεις την προσωπικότητά σου. Ευχαριστώ πολύ. Πάτερ, απάντησε στον ακροατή μας. Στο πρώτο, δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο. Δίκιο έχει ότι πρέπει, ας πούμε, ένας ιερέας να μιλάει για την ομόνοια, για την αγάπη, για αυτά όλα. Αλλά δεν μπορεί, για μένα είναι θέμα προδοσίας, αν διαφωνούμε σε αυτό το σημείο, οι ιερείς σήμερα να μην μιλούν για τα στραβά τα οποία βλέπουν στην κοινωνία και να κλείνουν τα μάτια στα θέματα παιδεραστίας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δηλαδή να βλέπουμε την παιδεραστία, την κλοπή, την ανομαλία, την προδοσία, όλα αυτά και να το βουλώνουμε. Το πρώτο μέρος. Για το θέμα των ταξιδιών, τι να κάνουμε. Πήρα πριν από τη γυναίκα μου, καλή, με αγάπησε μια πλούσια, τι να κάνω. Και έτσι είχα τα εισιτήρια να τα πληρώνω από την τσέπη μου. Δεν μου τα πλήρωσε κανένας. Δυστυχώς τα οποιαδήποτε ταξίδια έκανα, τα πλήρωσε από την τσέπη μου, διότι η γυναίκα μου είχε την ικανότητα να έχει μια πρίκα και να μπορούμε να τη φάμε, δηλαδή σε ταξίδια. Κακό είναι. Κάναμε τα ταξίδια αυτά. Αυτό είναι η απάντηση, δηλαδή, στο θέμα των χρημάτων. Το τρίτο, αν είμαστε επικίνδυνοι για τον κόσμο, πραγματικά, τι να πω, αν είναι, αυτό νομίζουν οι περισσότεροι σατανιστές, πιστεύουν ότι οι κληρικοί πρέπει να το βουλώσουν. Οι κληρικοί δεν πρέπει να μιλάνε για τις βρωμιές που βλέπουν γύρω τους. Και το κάνουν βέβαια. Αν νομίζει ο κόσμος αυτό, θα τους κάνουμε το χατήρι να μην μιλάμε δηλαδή καθόλου. Και ο Θεός βοήθειά τους. Μάλιστα. Τι μας πουν όμως ότι δεν μιλήσαμε όταν χρειάστηκε, κάποιοι από εμάς μιλήσαμε και επισημάναμε τους κινδύνους. Επισημάναμε που πάει η κοινωνία δηλαδή και τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Μετά, και μια, κάτι τελευταίο. Εάν ο Κύριος, ας πούμε, και έχει αυτή την εντύπωση να γίνει αυτός κληρικός, να γίνει κληρικός να τα εφαρμόσει αυτά τα πράγματα, αν εμείς είμαστε κατάλληλοι να παίξουμε το ρόλο μας. Αλλά πιστεύω ότι κινούμαστε από τη συνείδησή μας. Εγώ τουλάχιστον κινούμαι από τη συνείδησή μου, από τίποτε άλλο. Δεν έχω θέλω κόσμο δηλαδή να με ψηφίσουν ή κάτι άλλο, ή προσδοκώ να με πληρώσουν. Αυτό ήθελα να πω. Κατά τα άλλα συμφωνώ μαζί του. Πάμε στα τη γραμμή, λέγεται. Καλησπέρα. Ήθελα να πω και εγώ κάτι για, τον, για τους S-400 που πήραν οι Τούρκοι. Τώρα θα πάνε και στους S-500, θα κάνουν λέει την παραγωγή με τη Ρωσία. Αυτά τα κουρασίμα που λέγανε στις ειδήσεις, το ανήκει ο Ερντογάν αυτό. Λοιπόν, και άκουγα σήμερα και τον Μιλωνάκη, τον Αντώνη τον Μιλωνάκη. Ναι. Ναι, λοιπόν έλεγε ο Αντώνης ο Μιλωνάκης ότι οι Αμερικάνοι δεν βοηθάνε αυτή την περίπτωση. Και θα είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν... Δεν κατάλαβα. Είπε ο Αντώνης Μιλωνάκης, οι Αμερικανοί δεν βοηθάνε σε τι πράγμα δηλαδή. Δεν βοηθάνε τίποτα. Δηλαδή τι, κάτι ψευτοκυρώσεις και κάτι αυτά, και θα, ότι οι Τούρκοι θα πάρουν και τα F-35, πήραν και τους S-400, θα πάρουν και τα αυτά. Εντάξει, ο φίλος μας ο Αντώνης Μιλωνάκης, όπως και εγώ δεν βιάζομαι, θα περιμένει μέχρι το τέλος της εβδομάδας και μετά θα ακούσουν τις καμπάνες να χτυπάνε. Γιατί λέει οι Αμερικανοί κάνουν business και είναι strict business. Δηλαδή, τι business κάνουν οι Αμερικανοί με την Τουρκία, σε μ' αρέσει. Είναι στα μαχαίρια εδώ ο Τραμπ και όλοι οι Αμερικοί κάνουν business. Έχουν πληρώσει οι Τουρκοί, ξέρεις, και δεν θέλουν τώρα. Ο Τραμπ τα βλέπει όλα δολάρια, ξέρεις. Δηλαδή, ναι, καλά. Είναι εκτός ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι εκτός ΝΑΤΟ και εκτός Ευρώπης και εκτός και εκτός. Εντάξει. Είναι στο ΝΑΤΟ η Τουρκία, δεν έχει βγει από το ΝΑΤΟ. Είναι εκτός τώρα. Είναι στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, θα και ότι πλέον είμαστε μόνοι μας και ότι δεν έχουμε συμμάχους. Τελείως, αυτό ήθελα να πω.
Mm. Και κάτι άλλο για να γελάσουμε. Δεν ξέρω αν είδε σήμερα και το Βαροφάκι εκεί πέρα που τον είχαν πιάσει και στο αεροδρόμιο μέσα στο πρωτοτύπο στο αεροπλάνο. Είδε εκεί πέρα τη φάση που έγινε. Όχι, τι έγινε. Του ζήτηκαν τα στοιχεία του και παρακολουθήθηκε ο Βαροφάκης και έλεγε I'm a member, λέει, I'm a member of the Greek Parliament. Ξέρετε τον λέει ο Βαροφάκης. Μπε στο βίντεο βάζω και έχει πολύ γελίο μέσα. Και έλεγε θέλω να δω λέει, τον supervisor, τον ανώτερο αυτό να σου ξέρω εγώ. Και ξέρετε λέει, ποιος είμαι εγώ, λέει Βαροφάκης λέει. Ξέρω, ναι, και κάτι τέτοιο του έλεγε εκεί πέρα. Τάβλα τον κοίταζε εκεί πέρα ο Γάλλος αστυνομικός και πάθει την πλάκα του. Λοιπόν, αυτά τίποτα άλλο. Γεια σας. Γεια χαρά. Γεια σας, Στέλλα. Τον συνέλαβαν στη Γαλλία και... Καλά, είναι ο άνθρωπος αυτός είναι για γέλια δηλαδή ο Βαροφάκης. Άστα. Δηλαδή, τι νομίζω ότι είναι ο Θεός τώρα που έγινε, μπήκε μέσα στην Βουλή των Ελλήνων. Τέλος πάντων, τι να πεις ρε παιδί μου. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας για τους φίλους και φίλες που θέλουν να μου είναι μέρος στη σημερινή μας εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Να υπενθυμίσω, Πάτερ. Ναι, παρακαλώ. Μια και είσαι και εσύ τόσα λεπτά διαθέσιμα, δεν παίρνεις τη γυναικούρα σου να έρθεις το Φεβρουάριο να δεις και τη Λατινική Αμερική στην κουραζιέρα μου. Τι κάθεσαι. Με μεγάλη μου χαρά, Άγγελε, θα έρθουμε. Αρκεί να ήταν το θέμα του σχολείου. Ότι η σύζυγος ήταν στο σχολείο, ήταν καθηγήτρια αυτό το διάστημα. Α. Εγώ και αυτό είχαμε τη δυσκολία, δηλαδή μόνο αυτό. Κατά τα άλλα. Yes. Για κανόνες να κάνεις κάτι, να σε δει και ο κόσμος στη Φλόριδα, να σε πάω και στο καθεδρικό νότο, το Αγίου Νικολάου εδώ στο χωριό. Να πάρουμε άδεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δεις και τον εξάδερφό στον Παπα Βασίλη. Ευχαριστώ, θα πάρουμε άδεια και θα έρθουμε οπωσδήποτε έτσι, αν μπορέσουμε μεγάλη μας χαρά. Κανόνισε τα αυτά, θα έρθεις κάτω. Μπορεί να έχω και το δουλάτο, ξέρεις, στην κουραζιέρα. Πολύ ωραία. Γιατί θα το πάμε και στο Disney, όχι στο Disney, στη NASA. Και να πας και εσύ μαζί στην NASA να δεις ακριβώς πώς δουλεύει η NASA εδώ. Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζεις τους ανθρώπους από κοντά. Εντάξει, όλα τα άλλα θα τα κάνουμε εκτός από αυτή την αμαρτία. Όλους άλλους θα πάμε στην NASA, τι να πάμε να κάνουμε. Μα πρέπει να έρθεις εδώ, να δεις. Ναι, ευχαρίστω. Κοίταξε, με το να πας κάπου να δεις κάτι, δεν είναι και άσχημα. Βλέπεις κάτι, ας πούμε, δεν βρίσκεις μια ιδέα. Τα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι είναι και από ό,τι συζητούνται δεξιά και αριστερά. Πολύ και βγήκε ένα καινούριο βίντεο και στο Facebook και στο YouTube σχετικά ότι κάποιες γυναίκες εδώ στην Αμερική μπήκαν και οι πρώτες κεραίες το 5G και μάλιστα τα παιδιά τους ηλικίας 10 χρονών οι κεραίες είναι πάνω από το δημοτικό σχολείο και έχουν πάθει καρκίνο και τα λοιπά. Και γίνεται μια μεγάλη έρευνα συγκεκριμένα αν αυτές οι κεραίες δημιουργούν καρκίνο στα παιδιά. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Βασίλης είμαι. Γεια σου Βασίλη. Καλησπέρα, τι κάνετε. Μια χαρά, δόξα Θεό. Καλησπέρα και στο Πάτερ. Χαιρετώ. Σε ακούμε. Ναι. Ναι. Μόλις... Χαμήλωσε τη φωνή της τηλεοράσεως σου ή του ραδιοφώνου να μην ακούσει την εκπομπή από εκεί από το τηλέφωνο σου. Ακούσμα γιατί υπάρχει κάποια καθυστέρηση, delay. Ναι. Παρακολουθώ την εκπομπή σας και τον Πάτερ και αυτά που είπε ο κύριος πριν... Ναι. Πριν από δύο τηλεφωνήματα, εγώ συμφωνώ με τον Πάτερ με όλα όσα λέει και ο Θεός να του δίνει δύναμη να ακολουθεί αυτά που πιστεύει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσάς. Να σας δίνει δύναμη στον κόσμο. Έγινε, να έχεις καλό βράδυ. Καληνύχτα. Εγώ θα ήθελα να πω και στον Πάτερ κιόλας
αν πηγαίναμε 400 χρόνια πίσω, τότε που η Ελλάδα ήταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό με τους Τούρκους, και οι παπάδες εκείνη την εποχή καθότανε με δεμένα τα χέρια. Δεν θα υπήρχε η Ελλάδα ελεύθερη σήμερα. Έτσι δεν είναι, Πάτερ? Ακριβώς, Άγγελε, εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εάν ο κλήρος το βουλώσει και δεν μιλήσει και κάνει το χαζοχαρούμενο στα δύσκολα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ανθρωπότητα, τουλάχιστον οι πιστοί θα έπρεπε να περιμένουν, ας πούμε, από τους κληρικούς μια γνώμη. Ακόμα και τι να ψηφίσουν, ακόμα και τι να κάνουν στη ζωή τους, ποιο επάγγελμα, τι να κάνουν με τα παιδιά τους, τι να κάνουν. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν τρελαθεί. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει δύο τέλεια, ένας κληρικός, όταν θα δώσει μια συμβουλή, βάζει το χέρι στην καρδιά και απαντά, ας πούμε, όπως θα τον φωτίσει ο Θεός. Μπορεί να έχει λάθος, να είναι άνθρωπος, να έχει οποιασδήποτε αμαρτίες, αλλά στο θέμα συμβουλών που θα δώσει προς τους ανθρώπους, προς το ποιμνιό του, θα είναι συμβουλές με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, δηλαδή ανθρωπίνος βέβαια, θα την εμπειρία του εκφράζει και τις δικές του γνώμες, όπως η Εκκλησία ανέκαθεν δεν ήταν μακριά από τα προβλήματα του κόσμου. Εγώ δεν γεννήθηκα σε μια οικογένεια κληρικών όπου ήταν οι βολεμένοι, αυτοί που κάθονται στη γωνία και κοιτάζουν να έχουν πλούσιες ενορίες, να αρπάζουν λεφτά. Εγώ γεννήθηκα σε κληρικών οικογένεια όπου οι ιερείς ήταν αγωνιστές και προστάτευαν το χωριό τους, την οικογένειά τους, τα προβλήματα των ανθρώπων. Κατάλαβα. Γιατί και ο πατέρας μου ήταν παπάς και οι παππούδες μου ήταν παπάδες, δηλαδή εγώ κατάγομαι από ιερατική οικογένεια, όπου μεγαλώσαμε σε τέτοιο κλίμα. Δεν μεγαλώσαμε στο κλίμα, ας πούμε, των αυτών που πλακώνουν, αλλά αυτών που λένε αυτό. Κατάλαβα. Που σκέφτονται. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται. Λάγκελε, τι κάνεις? Καλησπέρα, μια χαρά. Καλησπέρα. Ο Φάδερ έχει δίκιο για τον Κασιδιάρη που λέει ότι είναι από τους μοναδικούς πατριώτες και κυνηγάει τους ψευτοντενεκέδες στο ΚΚ. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν μπορεί να το βρεις τον Κασιδιάρη μια δόση, να το φέρεις, να το μιλήσεις στο τηλέφωνο, να το βάλεις που λέμε στην ελεύθερη γνώμη? Θα μπει, θα τον βάλουμε. Θα έρθει αυτός, άμα του πεις... Ναι, το ξέρω, θα το κανονίσουμε, θα το βάλουμε στον αέρα. Ευχαριστώ, γεια σας. Α, και ένα άλλο ακόμα, θα βγει και ο Τσίπρας στον αέρα. Μα, ο Τσίπρας δεν νομίζω να έρθει. Θα βγει και ο Τσίπρας, θα πει τι έγινε με τα... Εγώ με ενδιαφέρει να τον βάλω εδώ να ακούσω, να μου πει τι έγινε με τα Σκόπια. Δεν νομίζω να το πει, γιατί είναι βρεμένη αλεπού. Δεν έχει σημασία, θα το πει αυτός. Μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Αν πάτε πάνω εγώ στο μικρόφωνο θα τα πει όλα, το όρια πάρε. Δεν φοράει παντελόνια, βρες τον Κασιδιάρη, φέρε το να μας πει άνθρωπος στις ωραίες. Που φοράει παντελόνια αυτός χάλιο. Έγινε μεγάλη μου. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, 727-725-5555, έχουμε μερικά λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε στα μέσα του Ιουλίου. Καλοκαίρι. Πώς είναι η θερμοκρασία εκεί, Πάτερ? Καλά είναι, τρελό πράγμα. Ενώ έχουμε αέρα και μπορεί να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 35 εδώ στην περιοχή μας. Δηλαδή άνετα κάνεις μπάνιο. Μα καλά. Και... από τουρισμό, άνετα... έχετε τουρισμό, αρκετό τουρισμό. Αυτό είπα πριν, ότι η συμπεριφορά των τουριστών είναι λίγο περίεργη. Γεγονότα που μπορούν να απομακρύνουν τους τουρίστες εξαιτίας των ατυχημάτων ή τέτοια πράγματα, γιατί ο άλλος έρχεται να περάσει καλά, λειτουργεί πολλές φορές αρνητικά και επηρεάζει ανθρώπους και φεύγουν. Και λέω, το καλοκαίρι περιμένει ο κόσμος, καλά ήταν μέχρι τώρα, και πιστεύω να πάει καλά και ο Αύγουστος και ούτω καθεξής, γιατί η Ελλάδα περίμενε, ο κόσμος δηλαδή εδώ πέρα περίμενε από τα λίγα έσοδα που θα είχε αυτούς τους θερινούς μήνες να μπορέσουν να περάσουν τους χειμερινούς. Ωραία, Πάτερ. Ωραία. Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος μας. Να έχεις καλή εβδομάδα. Θα ξαναπούμε σύντομα. Ο Θεός μαζί σας. Γεια σου. Κύριε, για εσάς που με βλέπετε στο YouTube, καθίστε το κανένα στο Facebook, like it και share this εκπομπή. Κάνετε την αγάπη μας από την Νέα Ορλεάνη και τη Φλόριδα, το Ηνωμένο Πολιτείο της Αμερικής, και να περνάτε καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο.
γάμο, τηλεφωνήστε στο Safety Harbor Resort and Spa. Υπερπολιτελές αίθουσα για το γάμο του παιδιού σας. Πλούσιο σερβίρισμα και για τους καλεσμένους σας. Τιμές λογικές. Μία επίσκεψή σας στο υπερπολιτελές.